Και μιλάμε για μια υπόθεση σταθμό στην καριέρα τη Αγγελική Νικολούλη. Μια από τι πολλέ. Είναι μια υπόθεση μια, μια από τις πολλές. που έλυσε η Αγγελική Νικολούλη. Είτε θέλουμε να το ε, παραδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε. Είναι μια υπόθεση την οποία έλυσε η Αγγελική Νικολούλη. Και δεν είναι και μόνη. Και δεν είναι η μόνη. Δηλαδή αδικούμε να πούμε, να πούμε ότι είναι κατάλαβε. Μάριο ναι. Παγιοργίου, Κική Κούσογλου, Εταιρεία Δολοφόνων, Σούλα Καλαθάκη. Ε... <ΣΣ> Φίλοι μου, καλώ ορίσατε στο επεισόδιο 103 του Τζούλου Καστόλκ, όπου καλεσμένο είναι ο Μενέλαο Γεωργίου. Ο Μενέλαο είναι podcaster του podcast Γεγονότα που συγκλώνησαν. Με το δικό του ύφο και στυλ, παρουσιάζει σημαντικά γεγονότα που άφησαν το στίγμα του στι ζωέ των ανθρώπων. Ελπίζω να βρείτε το podcast ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο επεισόδιο και subscribe στο κανάλι, ενώ θα χαρώ πολύ επίση να διαβάσω για τα σχόλιά σα. Χορηγό του επεισόδιο είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολη Πάφου. Έχω ακούσει αρκετέ θεωρίε για το κομμάτι τη ε, Νταϊάννα. έχω ακούσει αρκετά, αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ μου για το κομμάτι με τον πρίγκιπα Χάρη. Και δεν ξέρω, ε, για μένα ήταν αποκάλυψη, αυτό σήμερα. Κοίτα, εγώ προσπαθώ να μην κυτρινίζω στην εκπομπή μου και ειδικά σε ό,τι αφορά στην Νταϊάνα ε, την πιο διάσημη γυναίκα όλου του πλανήτη. Mm. Αλλά είναι σοκαριστική και σκανδαλώδη η ομοιότητα του πρώτου δεσμού τη Νταϊάννα μετά τον πρίγκιπα Κάρολο. Βασικά Κατά τη διάρκεια της, uh, το του γάμου τη, James Hewitt yeah. ήταν ο δάσκαλο υπασία των παιδιών, τον οποίο η Diana γνώρισε το 1986, yeah. αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω βάλει στο επεισόδιο, με τον οποίο άρχισε να διατηρεί έτσι. Ε, φιλικέ ε, σχέσει. <laughs> πολύ φιλικέ <laughs> σχέσει. <laughs> Άκρε φιλικέ σχέσει και να πηγαίνουν στο σπίτι τη uh, μητέρα του James Hewitt ένα κότατζ εκεί λίγο στην εξοχή, mm -hmm. όπου έτσι φημολογείται. Σπούμε, ε, λόγω της σκανδαλώδης ομοιότητας μεταξύ James Hewitt και πρίγκιπα Χάρη ότι συνελήφθη ο πρίγκιπας Χάρη ο οποίος βεβαίως αυτό είναι ένα η Νταϊάννα ίδια είχε γυρίσει και είχε πει ότι αυτά είναι κακόβουλα σχόλια τα οποία και δεν ε, εξτερνίζεται γιατί τα έχουν πει, α πούμε, οι φίλοι του Καρόλου. Ναι. Γενικά, άμα θε να πιάσουμε το θέμα τη Νταϊάννα και τη συνωμοσία για την Νταϊάννα. Θέλουμε ότι, ένα podcast μόνοι μα. Ε. Από το ότι η Νταϊάννα ζει ακόμα, από το ότι η μαύρη Μερσεντέ όταν επιβιβάστηκε η Νταϊάννα και ο Ντόντι Αλφαγέτ είχε άλλε πινακίδε και η, 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 λιμουζίνα που βρισκόταν στη Βία Πόντε Λάλμα είχε άλλε πινακίδε και το ότι το ζευγάρι ζει ακόμα. Είναι ένα χάο. Θα σου πω ότι το podcast, το συγκεκριμένο επεισόδιο που έκανε, με εξαιρετική μαϊστρία θα έλεγα, ε, με βοηθήσε να μάθω κάποια πράγματα που δεν γνώριζα πριν. Ενώ έχουμε ακούσει τόσο πολλά για την Ιταλιάνα και για το όλο συμβάν τι έχει γίνει, δεν ήξερα ότι ε, φυγαδεύτηκαν από πίσω με ένα άλλο αυτοκίνητο. Κάτι που ε, γνωρίζω σήμερα ότι δεν αλλάζουν οι άνθρωποι που έχουν ένα αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο έχουν ένα αυτοκίνητο. Κυρίω οι άνθρωποι οι οποίοι απειλούν, η ζωή του απειλείται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δεν ήξερα ότι είχε γράψει και ένα γράμμα που έλεγε ότι μπορεί αυτό, αυτός, αυτός όπω τον αποκολούσε, ε, δεν έλεγε το όνομα του, ότι μπορεί ας πούμε, να μου χαλάσει τα φρένα και να σκοτωθώ και διάφορα. Κοίτα, είναι τεράστιο αυτό που λε ακριβώ. Ε, Μα σοκάρει καταρχά το γεγονό ότι η Νταϊάννα είχε γράψει το όνομα. Θεωρούμε ότι είχε πει για τον πρίγκιπα Κάρολα. Ναι. Αλλά πολύ σωστά λε, το όνομα ήταν σβησμένο, ήταν μουτζουρωμένο. Ναι. Οπότε ναι. μέχρι και σήμερα στο χειρόγραφο δεν μπορούμε εμεί να γνωρίζουμε ποιο ήταν το όνομα του ανθρώπου τον οποίο καταδείκνυε ω δυνητικό δολοφόνο τη. Ε, είναι γνωστό ότι θεωρούσε ότι ο Κάρολο θα προσπαθήσει να την βλάψει με τον όποιο σκοπό. Ε, το δεύτερο σκέλο τη τώρα στο πρώτο. Πραγματικά και είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η παρατηρήσή σου. Μα προσκα... προκαλεί αλληγενή εντύπωση το γεγονό ότι η Νταϊάννα, η πιο διάσημη γυναίκα του 20ου αιώνα, και ο Ντόντι Αλφαγέτ, γιο του δισεκατομμυρίουχου Αλφαγέτ, θα δεχτούν να επιβιβαστούν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως να μην γνώριζαν ε, το ότι είναι ασφαλές. Βεβαίως εδώ εγγύρεται και ένα άλλο ερώτημα το οποίο είναι και στο δεύτερο κομμάτι του podcast, το μέρος β. Ε, όλα αυτά τα αμάξια άνοικαν στην ασφάλεια του Ridge. Αυτά τα αμάξια δυνητικά θα έπρεπε να είναι όλα ελεγμένα γιατί άνοικαν όλα στο Μοχάμεντ Αλφαγέτ. Η ενορχήστρωση του σατανικού σχεδίου του Ενρή Πολ να φυγαδεύσει την Ταϊάννα και τον Τόντι Μαζί με τον σωματοφύλακα του Μοχάμεν Ταλφαγέτ, τον Τρέβορι Τζόουν, και να μπουν σε μια ίδια μερσεντέ με τη μερσεντέ που του περίμενε έξω από το ριτζ, ήταν ένα έξυπνο σχέδιο. Αλλά επειδή μιλάμε για παπαράτσι, και μιλάμε για όχι του παπαράτσι τώρα που δεν έχουν δουλειά και πώ να έχουν δουλειά όταν εμεί με τα κινητά μπορούμε να βγάλουμε τα πάντα. Μιλάμε για μια εποχή που ο μοναδικό που μπορούσε να σε βγάλει φωτογραφία ήταν ένα άνθρωπο με φωτογραφική μηχανή. Και α μην λησμονούμε ότι το 1997. Πώ είχαν οι φωτογραφικέ μηχανέ. Και με φιλμ. Και με φιλμ. Επίση, α μην λησμονούμε ότι η φωτογραφία τη Νταϊάννα στο σκάφο 12,5 εκατομμυρίων λιρών του Μοχάμεντ Αλφαγέτ το καλοκαίρι του 1997 στο Σαν η φωτογραφία τη με τον Ντόντι Αλφαγέτ, πουλήθηκε 250.000 εκατομ... 250. λίρε. Ένα τέταρτο του εκατομμυρίου δηλαδή. Ένα ποσό ασύλληπτο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι μια φωτογραφία τη Νταϊάννα να φιλιέται, να αγκαλιάζεται, ένα αναγκαλισμό τη πριγκίψα Νταϊάννα με τον. Τόντι Αλφαγέτ, παρά το γεγονό ότι ήταν γνωστή η σχέση του, θα σε έκανε πλούσιο. Η υπόθεση της Diana είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Όταν αποφάσισα να το κάνω, όταν ε, για λόγους δουλειά έπρεπε να πάω στο Λονδίνο και επειδή το podcast για μένα έχει αρχίσει και είναι δουλειά, έχω αρχίσει και είμαι πολύ πιο συνεπής, τολμώ να πω στο podcast από ό,τι στην προσωπική μου ζωή, από, τι από τις άλλες πτυχές της ζωής μου, είπα ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω και να μην βάλω το podcast σε όλο αυτό. Όταν λοιπόν είπα ότι θα ταξιδέψω στο Λονδίνο και έκλεισα τα ειστήρια, είπα θέλω να το συνδυάσω με κάτι άλλο. Και βεβαίω είμαι αρκετά τυχερό γιατί το, το season 5 του Crown ε, με την Elizabeth Μπέτ και να υποδείτε την πριγκίψα Νταϊάννα, ε, αφενό μιλάμε για μια διθυραμβική ερμηνεία. Από το It was the three of us, it was a bit crowded, μέχρι και τη στιγμή με τον James Hewitt, μέχρι και την ε, προφορά, είναι συγκλονιστικό. Ε, αρκετά το ενδιαφέρον, όπω λέω και στο επεισόδιο. Ε, πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου για το τι συνέβη πραγματικά στην πριγκίψα Νταϊάννα. Οπότε λοιπόν, εγώ ανεβαίνοντα πάνω στο Λονδίνο, ε, σκέφτηκα με ποιον, ποιο μπορεί να μου μιλήσει. Γιατί ένα έτσι, χαρακτηριστικό του podcast και τη δουλειά μου είναι ότι εγώ δ, δ, αποφεύγω να αφηγούμε ιστορίε και να, έτσι, να χρησιμοποιώ και να επικαλούμε πηγές Οπότε προσπαθώ να βρίσκω ανθρώπου που κατά έναν τρόπο μπορούν να γνωρίζουν καλά αυτά τα οποία μου λένε. Και ποιο καλύτερο από αυτό από ένα δημοσιογράφο Έλληνα, μάλιστα, ο οποίο ζει 22 χρόνια στο Λονδίνο. Ο οποίο έφτασε στο Λονδίνο το 2000, τρία χρόνια μόλι μετά το σοκαριστικό το αυτοκινητιστικό δυστύχημα τη πριγκίψη Νταϊάννα. Ο Θανάτη Γκαβός λοιπόν, ο ανταποκριτή του Skype που μου μίλησε εκεί, πραγματικά μου είπε πράγματα συγκλονιστικά, πράγματα που δεν γνώριζα. Και ο Ιωάννη Σοχουντή, που είναι υποψήφιο διδάκτορο στο Πανεπιστήμιο του Uberdean σε θέματα ιστορία, είναι ιστορικό. Ένα λοιπόν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του και την ακαδημαϊκή του καριέρα στην αναζήτηση τη αλήθεια μέσω τη ιστορία, αυτό ο άνθρωπο σίγουρα θα μπορέσει, αποφεύγοντα κυτρινισμού, να μου μιλήσει για την πριγκίψη Ανταϊάννα με τρόπο που, αν μη τι άλλο, θα προσθέσει, θα δώσει μια προστιθέμενη αξία στο podcast. Έτσι κινούμε σε όλα μου τα επεισόδια και δεν αποτέλεσε ευτυχώ διαφορά το συγκεκριμένο επεισόδιο, το μέρο Α, που λέγεται Ζωή σαν παραμύθι ή εφιάλτη. Και τώρα στο μέρο Β, που, είναι, που, ονομάζεται στη 13η κολόνα τη Ιέρακα Πόντελ Λάλμα. αναλύουμε έτσι θεωρίε συγκλονιστικέ από το ότι θα παντρευόταν με τον Ντόντελ Φεγέτα, από το ότι ήταν έγκυο, από το ότι είχε, ε, ο Ντόντι Αλφαγέτ δεν ήταν η σχέση τη πραγματική, ήταν μια βιτρίνα και τα έχει ακόμα με τον Χασαν Καν, τον ε, Πακιστανό-Βρετανό γιατρό που είχε πάει και, στην, και, στο Πακιστάν για να γνωρίσει την οικογένειά του. Όσο και να συζητάμε για την Ταϊάννα, θα είμαστε εδώ πέρα μέρε ατελείωτε. Δε, δεν, δεν θα τελειώσουν ποτέ οι θεωρίε συνωμοσία. Ε, αυτό που λες γιατί ότι προσπαθείς να βρίσκεις τους ανθρώπους τους ίδιους ή το, ότι πιο κοντινό που μπορείς όντω να το βρεις εσύ, ένα, και δεύτερον που να είναι αυτό μου λέμε legit, δηλαδή να είναι όντω μια πηγή που αξίζει να μιλήσει. Δηλαδή ξέρει, δεν θα λέει ας πούμε μπουρδες. Κατάλαβε γιατί μπορεί να ε, βρει ας πούμε και ένα πολύ μεγάλο όνομα για να σου μιλήσει, αλλά αυτό το όνομα να σου πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και εκεί βρίσκεσαι σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Πρώτον ότι ε, ωραία, του υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Του έχασε το χρόνο του. Ήρθε, βρεθήκαμε δύο-τρει ώρε, μιλήσαμε. Τα είπαμε, ή τηλεφωνικό ή από κοντά, ή πήγα για τον βρήκα σε μια χώρα. Αυτό μπορεί να το περιμένει. Ε, μπορεί να μην βρει αυτά που θέλει να βρει μέσα, να βρει πολύ λίγο. Ε, έχει κάποια πράγματα μέσα που είναι λίγο conflict. Θα έλεγα ότι βρίσκει τι ζωντανέ πηγέ. Μου έχει τύχει έχω χρόνο σου πω. Ε, Ευτυχώ, όχι σε τεράστιο βαθμό που να μην μπορέσω να χρησιμοποιήσω όλη τη συζήτηση μου έχει τύχει και ήταν και μια δύσκολη φάση γιατί ξαφνικά ε, βρίσκομαι με έναν άνθρωπο έχω μιλήσει εγώ με καταρχάς για να, κάτσουν για να φτάσουν τέσσερις καλεσμένοι σε μένα τέσσερις καλεσμένοι στο μικρόφωνο τέσσερις καλεσμένοι στα ακουστικά των ακροατών εγώ έχω μιλήσει με 40 άτομα γίνεται πάντα από μένα μια, ε, ένα segmentation ας πούμε, το ποιο θέλω να μου μιλήσει εγώ αυτή τη στιγμή και ευτυχώ όσο η εκπομπή είναι, ε, μεγαλώνει και όσο ε, ο κόσμος με μαθαίνει για τα επεισόδια μου mm -hmm. και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για αυτό γιατί σε αυτούς οφείλεται. Το ε, οποίο ονομάζεται Γεγονότα που Συγκλώνησαν. Το podcast το... μου. Σε περίπτωση που είστε εδώ και έπαινα να ρωτήσετε ποιο <laughs> είναι <laughs> αυτό <είναι αυτός laughs> που μιλάει τόση ώρα και δεν το βουλώνει, είμαι ο Μενέλο Γεωργίου, δημιουργό, αρχισυντάκτη και ενορχιστρωτή α πούμε του podcast Γεγονότα που Συγκλώνησαν. Ε, μπορεί να το γνωρίζετε και ω εγκλήματα που συγκλώνησαν, αλλά επειδή έχει αλλάξει τελείω το podcast και πλέον ονομάζεται Γεγονότα που συγκλώνησαν, έχουμε κάνει ένα τελείω. έχουμε κάνει rebranding. Mm -hmm. Δεν είμαστε affiliated πλέον με αυτό το podcast. Ε, όταν λοιπόν. Ε, μου έτυχε, α πούμε, τώρα έκανα την τραγωδία στα Τέμπη, ένα από τα πιο δύσκολα επεισόδια. Ένα τρόπο για να μπορέσω εγώ να φτάσω στην αλήθεια είναι πάντα μέσω των δημοσιογράφων. Του οποίου αγαπάω και εκτιμάω βαθιά. Και όχι του δημοσιογράφου που μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα και να μα ταζουν, α πούμε, ειδήσει που δεν έχουν ουσία. Δημοσιογράφου που δεν θα ξέρετε, δεν θα ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Δημοσιογράφου που γράφουν καθημερινά στι ειδικέ του εφημερίδε, σε εφημερίδε τοπικέ, σε εφημερίδε που δεν πουλάνε πάνω από 20.000 φύλλα και αυτά ίσω να είναι και πολλά. Πολλά επίση. Δημοσιογράφου που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στην είδηση όπω την εννοώ και εγώ. Όταν λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ με τα ΤΕΜΠΗ και είχα έναν ψυχολόγο από το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνω Μιλιονά, του οποίου ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πλαισίωσαν καταπληκτικά το επεισόδιο. Όταν είχα και τον Νίκο Ευαγγελάτο, έναν δημοσιογράφο που έχω προσωπικά εκτιμάω πάρα πολύ λόγω τη καριέρα του 30 χρόνια στο ολικά άνθρωπο τη ελληνική δημοσιογραφία, ένα άνθρωπο που εκτιμάω βαθύτατα. Ε, ήθελα όμω και κάτι άλλο. Ήθελα έναν άνθρωπο που το έζησε, Οπότε λοιπόν πήρα τηλέφωνο στον νομό Ημαθίας, γιατί από εκεί ήταν τα παιδιά, από το μακροχώρι. Ε, παίρνω τηλέφωνο, γεια σας, καλησπέρα, ονομάζομαι Μιλούς Γεωργίου, είμαι 23 ετών, έχω ένα podcast. Μου λέει και η κοπέλα μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, από τα γεγονότα. Δεν μου ήξερα να τύχει αυτό να ψάχνω κάποιον και να με ξέρουν συνήθω. Πρέπει να εξηγήσω μέχρι και το τι είναι podcast, το οποίο είναι συγκλονιστικό, το να πρέπει να αφιερώσει χρόνο από τη ζωή σου 6-7 λεπτά να του πει τι είναι το podcast. Και μου λέει Δεν το πιστεύω, σε ακούω. Τη λέω, Σμεσόζει, Τη λέω, Ηχογραφώ αύριο. Χρειάζομαι επιγόντω έναν δημοσιογράφο από την τοπική κοινωνία, έναν άνθρωπο που τα έζησε και μου έδωσε τον πιο σημαντικό μου καλεσμένο. Θα το πω, τον πιο σημαντικό μου καλεσμένο για το επεισόδιο Μεταπέμπ, Δημήτρη Καρολίδη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο αυτό που έζησε γυρνάει και μου λέει ότι εγώ εκείνη τη μέρα ήμουν εκεί και έβλεπα την πομπή από φέρετρα, λευκά φέρετρα με του 21 τότε μαθητέ να βρίσκονται 15 χρονών μέσα στα φέρετρα. Και όταν γυρνάει και σου λέει ότι η, Ντελίκα με τα Νοβοπάν τα. λειτουργήσε ω λεμοτόμο στα παιδιά τη αριστερή πλευρά που, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Εκεί για μένα έχει το επεισόδιο. Δεν έχει σημασία τίποτα άλλο. Ο άνθρωπο ο οποίο τα έζησε, σου τα μεταφέρει. Τι σημασία είχε από μένα αν κάτσω εγώ τώρα και σου πω ότι διάβασα το πρώτο θέμα. Ναι, σαφώ και, και χρησιμοποιώ και πάρα πολλέ πηγέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να χρησιμοποιήσω πηγέ και είμαι και ένα podcast που αναγράφω πάντα τη βιβλιογραφία μου. Ε, σε όλα τα επεισόδια θα μπει και θα δει από πού έχω και για ποιο λόγο σου λέω αυτό που σου λέω. Έχει τύχει πολλέ φορέ να έχω δύο καλεσμένου, ιατρο-δικαστή και δημοσιογράφο, όπου μου λέει άλλο και άλλο δημοσιογράφο. Εκεί. Καταρχά, δεν μπορεί να κόψει έναν από του δύο. Πρέπει να του αφήσει και του δύο. Και το έχω κάνει σε ένα επεισόδιο που λέω: Ενώ ο τάδε δημοσιογράφο μου λέει αυτό, ο ιατροδικαστή αποφάνθη άλλα. Και εκεί αφήνει, αυτό είναι η δημοσιογραφία. Πρέπει να αφήσει όλε αφήνει... τι γνώμε. Ναι, και αφήνει έξω να. Κοίταξε, εγώ αυτά έχω κάνει. Αυτά λένε. Δεν τα λέω εγώ. Ακριβώ. Και τώρα, εγώ ακούω και πολλά podcast. Εδώ και στο Θεό, τα παιδιά του ελληνικού true crime community σχεδόν όλα, είναι, κάνουν τρομερά αξιόλογη δουλειά και επειδή ξέρω πώς ψάχνουμε όλοι, γιατί τα συζητάμε, ξέρω ότι ψάχνουμε πάρα πολύ. Ε, όταν εγώ πούμε, έχω ένα διαφορετικό, ότι έχω, έχω κάποιες συνεντεύξεις. Όταν εμένα ο ιατροδικαστής, λοιπόν, στην υπόθεση δουρή, έφτασε μέχρι το σημείο να μου πει πληροφορίες για τη σωρό του άτυχου παιδιού και συγκεκριμένα, να μου, οι ιατροδικαστές είναι από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες που έχουμε αλλά είναι επιστήμονα. Έχει αποκόψει τελείω το συναισθηματικό του κομμάτι και σου λέει τι είδε. Όταν λοιπόν εμένα ο ιατροδικαστή γυρνάει και μου λέει για το επίπεδο τη κακοποίηση, την εκτεταμένη κακοποίηση την οποία υπέστη ένα, παιδά, ένα, παιδά, ένα, εξάχρονο αγοράκι και μου το, λέει με, και μου το μεταφέρει. Ομά. Και το έχω εγώ στο τηλέφωνο. Mm. Κατάλαβα. Ε... Και το έχω εγώ στο τηλέφωνο, λοιπόν, συγγνώμη, και το έχω εγώ στο τηλέφωνο, εγώ εκεί λέω στον εαυτό μου, δεν θα το βάλεις αυτό με νελέ. Ο ιατροδικαστή, σου μεταφέρει την. Ναι. Συνέχισε, συνέχισε. Σου, ναι, κανονικ... ναι, σου, 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 σου μεταφέρει κανονικότατα την νεκροψία νεκροτομή, την έκθεση την, την έκθεση νεκροτομής. Και σου λέει, μάλιστα, φαντάζει ότι ένα έγκλημα που έγινε τη δεκαετία του 90. Στα μέσα τη δεκαετία του 90, ένα άνθρωπο λοιπόν σαν αυτό, σαν αυτόν, γυρνάει και σου λέει τι θυμάται πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Εγώ όμω εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να επιτρέψω μια τόσο ευαίσθητη πληροφορία να βγει προ τα έξω. Γιατί, γιατί κυτρινίζει. Αν έβαζα τα πράγματα που μου έχουν πει στα επεισόδια μου, η εκπομπή μου, δεν θα μου δεν θα, αν μου λένε κάτι πολύ συχνά, είναι ότι σέβομαι απόλυτα τις αποθέσεις που καλύπτω. Εάν λοιπόν εγώ δεν καθόμουν να βγάζω τα μάτια μου ολόκληρε μέρε στι απομαγνητοφωνήσει, να βγάζω τα αυτιά μου για να, μην... για να... Mm -hmm. να κυριολεκτήσω, τότε θα μπαίνανε τέρατα στα επεισόδια. Και βεβαίω όταν εσύ ψάχνει και ρωτά ένα δημοσιογράφο να σου πει, δεν θα είσαι τα λόγια του και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να σεβαστεί τα θύματα. Κάνει κάτι και τα θύματα είναι ο νούμερο ένα, δηλαδή. Ακόμα και στο επεισόδιο με τα Τέμπι μου μεταφέρθησαν εικόνες κολαστήριου μέσα στο Πούλμαν. Μου μεταφέρθησαν εικόνες ε, για ε, παιδιά που δεν είχαν μέλη, για να είμαι πολύ προσεκτικό. Εγώ αυτά λοιπόν δεν μπορώ να τα βάλω και ξέρεις τι με δικαιώνει σε αυτό, ότι ε, δύο μέρες μετά είδε ένα μήνυμα στα, στο Instagram, στα γεγονότα που συγκλώνησαν. Μεταξύ των 7-8 μηνυμάτων, ετοιμάτων μηνυμάτων που είχα, λέω. Εντάξει, κάποια για το, για το Τέμπι. Και βλέπω ένα επίθετο πάρα πολύ ε, γνωστό. γνωστό, σε μένα γνωστό. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το επίθετο είναι το ίδιο επίθετο με ένα από τα 21 παιδιά που έφυγαν στα Τέμπι. Και συνειδητοποιώ ότι είναι η αδερφή τη μία. Και μου στέλνει αυτή η κυρία, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ένα μήνυμα μου μιλάει Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο που καλύψατε το γεγονός Που σεβαστήκατε τα παιδιά, τα αδέρφια μας Άκουσε το επεισόδιο, με πολύ δυσκολία μου το έστειλε ε, Με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε Και σχολίασε κιόλα. Είναι συγκλονιστικό το ότι Η επιλογή μου να μην βάλω ε, ε, Περιγραφές που σοκάρουν Παρά το ότι θα πουλε για περισσότερο Δικαιώθηκε μόλις μια μέρα μετά γιατί αν εγώ είχα βάλει κίτρινε περιγραφέ μέσα, θα έκανα όλου του ανθρώπου και τι 21 οικογένειε των ανθρώπων που χάσαν τα παιδιά του εκεί μέσα, τα αδέρφια του. να, να, να... μαυρίσουν περισσότερα από όσο έχουν μαυρίσει σήμερα. Ε, Κοίταξε, ε, 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 όλα αυτά χρειάζεται να κρατά ένα γάντι και να τα περιποιήσει. Δηλαδή δεν, δεν μπορεί, ας πούμε, έτσι εύκολα να απλά. Α, επειδή το άκουσα, και ένα άλλο μπορεί να πει ε, ε, Αφού έτσι τα είπε. Ε, εντάξει. Έτσι τα είπε, αλλά μιλάμε για ανθρώπινε ζωές, Είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγάλοι. Έχει ανθρώπου που σήμερα ε, δεν είναι στη ζωή και ε, ε, οι άνθρωποι που μένουν πίσω τραβάνε ήδη αρκετά. Δεν χρειάζεται να τραβεί περισσότερα. Αυτό και μπράβο σου που το κάνεις, πραγματικά. Ε, κοίταξε, έχει ένα ξεχωριστό τρόπο στο, στον τρόπο που αφηγείσαι. Στον τρόπο που κάνεις τη, τη δημοσιογραφική, σου, δημοσιογραφική σου μελέτη, δηλαδή το Connected, door που λέγαμε πριν, ε, που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι ακολουθείς τα γεγονότα και βρίσκεις τη ρίζα του κακού σε Σαουίκα. Ε, μου άρεσε πολύ τα τελευταία επεισόδια που έχεις βάλει μέσα και... Ε, το βίωμα σου, δηλαδή το ότι θα ταξιδέψω, θα ακούσει ήχου, μια στιγμή ακούγα άμα χειροπείρου να πείνασα εκείνη την ώρα. <laughs> ε, θέλω να σου πω ότι όλα αυτά στο, στα αυτιά μου και επειδή δεν μπορούσα να το δω, δεν μπορούσα να δω τον άνθρωπο που μιλάει, δεν μπορούσα να κατα... προσπαθήσω στο μυαλό μου να κάνει να φτιάξει φαντασίε. Δηλαδή, έφτιαχνε φαντασίε στο μυαλό μου, έπλαθε ότι που βρίσκονται, γιατί μιλάνε. Ε, Κατάλαβε, που, που, δια, που. Διαδραματίζεται όλο το γεγονό. Ναι. Ε, όλο αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό. Να ξέρει, ε, για να βγει τώρα το μέρο Α τη 50 λεπτά, έχω κόψει τα πάντα. Δηλαδή, θέλω να καταλάβει ένα πράγμα. Εγώ έχω το μικρόφωνο μου και γράφει σχεδόν συνέχεια. Όταν είμαι στο μετρό του Λονδίνου, όταν εγώ πηγαίνω, α πούμε, και περνάω την Trafalgar Square για να πάω να συναντήσω τον Ιωάννη Χουντή. Γι' αυτό και πάντα του ζητάω. Του λέω, πείτε μου που είμαστε. Αν ακούσεις τη δική μου φωνή στι ηχογραφήσει, είναι πραγματικά ένα άνθρωπο ε, συνοφριωμένο. Ένας άνθρωπος ε, με τα μάτια ε, ανοιχτά, στο να, να ακούσω το παραμικρό, για να φτάσει μια συνέντευξη, να μπει στο επεισόδιο, εγώ έχω δώσει όλη μου την ενέργεια την ώρα που μου μιλάς και σημειώνω, ας πούμε, αν πεις κάτι που μου έχουν πει πολλές φορές πράγματα που εγώ δεν, δεν, δεν θα επέτρεπα να ακούσουν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά έχει τύχει με έναν άνθρωπο και δεν θέλω να πω περισσότερα, το οποίο και δεν έχω ξαναμιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο από τότε ο οποίο γύρισε και μου είπε: Δεν γίνεται όμω, λέει, να την έσφαξε. Κάτι θα του είπε. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Με προσβάλλει τη δουλειά μου. Ναι. Προσβάλλει αυτά που πιστεύω. Δεν, δεν θέλω να κάτσω. Αν εγώ θέλω να μιλήσω με κάποιον και στα πρώτα πέντε λεπτά πριν αρχίσει η συνέντευξη χρειαστεί να την παρατεθώ για τον όρο τη γυναικοκτονία και για ποιο λόγο αυτό ο όρο πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και πρέπει να τον ασπαζόμαστε όλοι. Ξαφνικά έχω χάσει ένα κομμάτι του να θέλω να μιλήσω. Δηλαδή, έχει ξενερώσει. Έχω ξενερώσει και δεν, 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 δεν το χρειάζομαι πια. Mm. Είναι, είναι, σαν να λέω ότι δεν θέλω να σου δώσω και την πλατφόρμα μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Τώρα σε, ό,τι σε αφορά στο ότι έχει και τα μαχαιροπύρουνα, λοιπόν, πια ο κόσμο ξέρει πώ δουλεύω. Ε, έχουμε μαζευτεί, έχουν μαζευτεί περίπου 15 με 16-17 χιλιάδε μηνιαίοι ακροατέ με βάση το report που παίρνω από το streaming platform που έχω. Ε, κάποιοι από αυτού μου στέλνουν και στο Instagram. Δεν είναι τόσο πολύ βεβαίω. Στο Instagram να μ' ακολουθούν 5.500 άτομα από αυτά. Αλλά έχω σίγουρα μια καθημερινή ε, αλληλεπίδραση με κάποιου. Όταν λοιπόν και για το ταξίδι στο Λονδίνο γύρισαν και μου είπαν: Πραγματικά θέλω να ταξιδέψω. Μου το έβγαλε. Έβαλα την αεροσυνοδό τη Αιτζίαν. Έβαλα το τραγούδι που άκουγα κατά την απογείωση. Απλά σαν Είναι. Είστε μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Την ώρα που ακούει κάποιο το επεισόδιο για μένα, δεν είναι, δηλαδή και στα τέμπη. Πώ ξεκίνησαν τα τέμπη για μένα. Το 2019 ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, όπω λέω. Ε, και περνώντα από το σημείο του τεμπών, είδα αυτή τη μαρμάρινη επιγραφή. Αυτό δεν είναι ψέμα. Δεν ξύπνησα και είπα, Αχ, πώ θα προλογίσω τα τέμπη. Είναι όλα συνδεδεμένα για, με μένα. Και στο επόμενο επεισόδιο και στα επόμενα επεισόδια, ό,τι επιλέγω να σχολιάσω και ό,τι επιλέγω να, αναζητήσω, γιατί εγώ γίνεται, γίνεται κτήμα μου. Όταν εγώ ασχολήθηκα με το μάτι για ένα μήνα, αρρώστησα. Έκλεγα κάθε μέρα όταν εγώ πήγα και μίλησα με την Ιωάννα ε, την Παλιοσπύρου, την οποία από το Φεβρουάριο άρχισαμε να μιλάμε και κανονίσαμε τελικά τον Ιούλιο, και θα ώρα την αγαπάω πάρα πολύ. Την Παλιοσπύρου είναι ένα εγκάρδιο και κοντινό μου φίλο πλέον. Όταν λοιπόν εγώ άρχισα να μιλάω με την Ιωάννα την Παλιοσπύρου και έκανα το επεισόδιο, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Μου έλεγε η Ιωάννα ότι φοβόμουν ότι θα, 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 φοβόμουν ότι θα φοβήσω τα παιδάκια, φοβόμουν ότι θα, θα τρομάξω τα παιδιά. Φοβόμουν ότι η παρουσία μου θα είναι τόσο άσχημη που θα περπατώ στον δρόμο και ο κόσμο θα φοβάται. Γίνομαι ένα με αυτό που επιλέγω. Δεν είναι για μένα ένα απλό επεισόδιο για να πάρει views. Και εάν κυνηγούσα τα views, θα έκανα και μάλλον άλλη κατηγορία. Θα έκανα ένα sex podcast. Θα έκανα ένα διαφορετικό Εκεί, θα, podcast. Μπορεί να κάνει και το ίδιο και να κυτρίνιζε, όπω είπε πριν. Εντάξει, επειδή γενικά βλέπουμε τα. Ε, μου αρέσει πολύ να μιλάμε με τον κόσμο και γενικότερα για το ότι podcast θα ακούνε έχω μπει πολύ βαθιά σε αυτό το τομέα. Ε, βλέπω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που δεν θέλει να ακούσει, ξέρεις, για το μάτι. Δεν θέλει να ακούσει για τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της Ελλάδας. Δεν θέλει να ακούσει και να καταλάβει ότι οι γυναικοκτονίε που βλέπουμε σήμερα, ένα καθρέφτη των γυναικοκτονιών που γνώριζαν το 90 και το 80, απλά σήμερα έχουν... Απλά σήμερα τα μαθαίνουμε. Απλά σήμερα τα μαθαίνουμε. Ε, συμφωνώ πολύ σε αυτό. Υπά... Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά θέλουν να ακούσουν την... το οποιοδήποτε άλλο podcast το οποίο θα μιλάει για ένα πιο cheesy θέμα το οποίο μπορεί να αφορά, ας πούμε, να αφορά, ας πούμε, σε. Το θέματα... χωρισμό ενό ζευγαριού και διάφορα κλπ. Και, δεν το κατακρίνω προ Θεού. Ο καθένα έχει επιλογή να διαλέξει ό,τι θέλει. Ακριβώ. Και όπω κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν το δικό μου podcast, έτσι και κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν τα υπόλοιπα. Και επίση, σα μην περιεξηγηθώ, τα έχω ακούσει κι εγώ. Έχω ακούσει όλα τα podcast του ανταγωνισμού. Ε, Εκτό από τα παιδιά του, 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 του True Crime που δεν είναι ανταγωνισμό, είναι συναγωνισμό. Mm. Τα παιδιά αυτά μαζί είμαστε. Ε, μαζί υπάρχουμε, κάνουμε το ίδιο, με πολύ πάθο. Και αν, υπήρχε, αν αύριο ξημέρωνα μια μέρα που θα ήταν όλα τα παιδιά του True Crime από πάνω μου στα charts, δεν θα με καθόλου. Γιατί ξέρω ότι το κάνουμε με την ίδια αγάπη όλοι. Ε, κοιτάξτε, το είχαμε καλεσμένη πρόσφατα. Στο περασμένο επεισόδιο είχαμε καλεσμένη την Μάνια Μπίκοφ, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή γυναίκα. Έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Μιλούμε για μια iron woman, τρέχει iron man, είναι, κάνει τριάθλον, αλλά δεν είναι γνωστή γι' αυτόν, αν και πρώην πολίστρια και με την Εθνική Ελλάδος και με άλλες ομάδες. Είναι γνωστή γιατί κάνει διασώσει. Δηλαδή ήταν στη Λέσβο το 2015 και μαζί με την ομάδα τη κάνω ε, κάνουν απίστευτα πράγματα. Μου είπε πρόσφατα ότι έτρεξε στο Ισραήλ, στο Ironman, ε, για πόσε ώρε ε, όταν λέω έτρεξε, έτρεξε μαραθώνιο, έκανε ποδήλατο, κολύμβησε. Και το, αυτό όλο το έκανε για τι γυναίκε οι οποίε. Ε, ε, είναι κακοποιημένες και ψάχνουν να βρουν μια στέγη και προσπαθούν να τις βοηθήσουν. Μου είπε ότι, ε, το, η Μάνια μου ανάφερε ότι μια λέξη που ψάχνουν στο Google συχνά άντρε, είναι πώς να χτυπήσω τη γυναίκα μου και να μην φανεί αυτό, ή να μην της αφήσει σημάδια. Το πιστεύεις? Είναι συγκλονιστικό και η έμφυλη βία, η βία των αντρών κατά των γυναικών είναι ένα γεγονός που πρέπει πλέον να το πάρουμε de facto. Συμβαίνει. Συνέβαινε και δυστυχώς νιώθω ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τσι πραγματικά από την ψυχή μου πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν και να είναι γύρω μας. Πάμε για ένα καφέ σε μια καφετέρια και μπαίνοντα, βλέπεις ας πούμε ζευγάρια και δεν μπορεί να φανταστεί το γεγονός ότι ένα ποσοστό σε αυτές τις σχέσεις είναι κακοποιητικές. Αυτές οι κάποιε γυναίκε που μπορεί να βρίσκονται έξω για καφέ μαζί με του άντρε, μπορεί να έχουν φάει ένα χαστούκι πριν τρει-τέσσερι μέρε. Είναι συγκλονιστικό. Με με συγκλονίζει. Με συγκλονίζει στην έρευνα που κάνω. Με συγκλονίζει όταν βλέπω ε, την πατριαρχία. Όλα αυτά, η, η πηγή όλων αυτών είναι η πατριαρχία βεβαίω. Με συγκλονίζει όταν ετοιμάζομαι να ασχοληθώ με μια υπόθεση συγκλονιστική. Ε, μια υπόθεση που συγκλώνησε τόσο την τοπική κοινωνία τη Ξάνθης όσο και το Πανελλήνιο και αυτή είναι η υπόθεση τη ζωή Δαλακλίδου, η οποία απλά γυρνούσε σπίτι τη ένα βράδυ από τη διασκέδασή τη, και ένα άνθρωπο την περίμενε από κάτω, τη χτύπησε, τη βίασε. Δεν θέλω να επισέλθω σε άλλε τραγικέ λεπτομέρειε που όμω κορυφώνουν το έγκλημα ω ακόμα τραγικότερο, και στο τέλο την έκαψε. Έχει και, και ένα άλλο, επεισόδιο και πάλι από ένας, το 2001, ένα φυσικό, νομίζω, ο οποίο τσιμέντοσε, νομίζω ότι. Αυτό είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό γιατί η υπόθεση του Γιάννη Κατσιλάμπρου το 2000. Α, συγγνώμη. Δεν έχω... ήταν 2001. Δεν ήταν 2001, ήταν 2000. Α, πρέπει να ήταν το 2008 ή το 2006. Το 2007 πρέπει να ήταν. Και σα το λέω γιατί ο Γιάννη Κατσιλάμπρου ήταν ο καθηγητή μου στο Ρωσάκιο. Αυτό είναι το έγκλημα είναι ένα έγκλημα πάρα πολύ προσωπικό για μένα και θα σου πω γιατί αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει. Μου έκανε μουσική. Ήταν ο μουσικό μου στο Αρσάκιο, θα σου πω μέσω. Τι είπα, ως... εγώ ήταν φυσικό. Ήταν μουσικό. Δεν ήταν πειράζει. Ο ε, θα σου Ένα συγκλονιστικό ναι. αυτό γιατί. Ε, μου έκανε εντύπωση ότι τσιμέντο σε σε ένα πάρκο. Το 2008, το Σεπτέμβριο του 2008, 2008, ο Γιάννη Κατσιλάμπρο, <coughs> ο καθηγητή μουσική μου, στραγγάλισε τη γυναίκα του Παναγιώτα Μαζαράκη και την έθαψε στο πάρκο Πικιόνι, στο ψυχικό, στη φιλοθέη εκεί όπου έπαιζαν τα παιδιά του. Η υπόθεση του Γιάννη Κατσιλάμπρου είναι μια υπόθεση, όχι τόσο σταθμό στο ελληνικό true crime, είναι μια γυναικοκτονία σαφώ. Είναι μια υπόθεση σταθμό στη ζωή μου. Ξεκινάμε στο σχολείο, είμαι 8 χρονών το 2008, το Σεπτέμβριο του 8 είμαι 8 χρονών. Ένα άνθρωπο καθηγητή μου, καθηγητή αδερφή μου, Μουσικός, ο καλύτερο άνθρωπο που μπορούσε να φανταστεί, και αυτό δεν το λέω για να ε, ε, ελαφρύνω τη θέση ναι, του ναι. θήτη προ Θεού και πανεγία του γυναικοκτόνου, είναι για το πόσο σοκαρίστηκε ο 8χρονο Μενέλαο. Αρχίζει λοιπόν και στο σχολείο, επειδή κρατεί ένα σούσουρο ένα συγκλονιστικό σούσουρο μιλάμε για 2008. Ε, η ζωή μου είναι ό,τι πιο προστατευμένο υπάρχει. Ζω με τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Ε, και η ζωή μου είναι, είναι, πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ζωή, ενό παιδιού που πώ θα μπορούσε να μην είναι άλλωστε, που παιχνίδι, άφθονο. Και ξαφνικά δεν έρχεται ο, 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 ο Γιάννη Κατσιλάμπρο στο σχολείο. Και αρχίζει λοιπόν και υπάρχει ένα σούσουρο από συμμαθητέ, από γονεί, ότι αυτό ο άνθρωπο σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν ξέρουμε για γυναικοκτονίε, δεν μιλάμε για γυναικοκτόνου, δεν μιλάμε για τίποτα. Ξαφνικά ο καθηγητή μουσική μου. Του Μενέλα Γεωργίου, που είναι Δευτέρα Δημοτικού. Είναι απόν και. Είναι απόν και καταζητείται. Και βασικά έχει, έχει, ο ίδιο έχει κάνει turn-in τον εαυτό του. Έχει παραδοθεί. Και δικάζεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και περίβριση νεκρού. Δεν ξέρω αν αυτό, ήταν η, αν αυτό λάσκαρε τη βίδα μου, και. 12 χρόνια μετά, με 13 χρόνια μετά, με κέρδισε στο true crime. Αλλά έχω να σου πω ότι είναι μια υπόθεση που ακόμα και τώρα με σοκάρει και ήθελα να μιλήσω και με τον ίδιο. Τον... ήθελα να μιλήσω και με τον ίδιο. Ε, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο debate και στο true crime και γενικά. Δίνει βήμα σε δολοφόνου. Μιλά για τα θύματα εσύ. Γιατί να, μιλ... να δώσει βήμα σε ένα δολοφόνο. Κι όμω ένα από του δύο ανθρώπου μπορεί να μα την... να, μπορεί να μας μιλήσει που ήταν πρωταγωνιστή. Δυστυχώ και πάντα δυστυχώ η γυναίκα. Η ο γυναίκα δεν μπορεί να μας μιλήσει. Θα ήθελα πολύ να μιλήσω με ένα δολοφόνο, κυρίως για να δούμε για να βολιδοσκοπήσουμε λίγο καλύτερα, ξέρει. Κοιτάξτε, έχει γίνει αρκετέ φορέ. Συγγνώμη, αλλά έχει γίνει αρκετέ φορέ και δεν, δεν σημαίνει. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να, να παίρνει θέση. Εγώ πολλέ φορέ στο podcast, επειδή κάποιοι άνθρωποι. και είναι κακό αυτό. Εγώ όταν, όταν έχει ένα καλεσμένο, δεν συμμερίζει την άποψή του. Όχι. Βέβαια. Ακού την άποψή του και τη μοιράζεσαι με το κοινό. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Γιατί η παγιά δεν μπορούσε τόσο εύκολα να γίνει ή υπήρχε μόνο με ένα μέσο, με το ράδιο ή την τηλεόραση. Λοιπόν, και τα περιοδικά της φυλάδας. <coughs> Όταν ε, πρόσφατα είχα καλεσμένο κάποιον, ε, ενώ πρόσφατα, πριν ένα χρόνο, ο οποίο ε, κάποιοι ε, δεν συμφωνούσαν με τα δικά του. Κυρίω αν είναι κομμάτι πολιτική, δεν προσκαλώ πολιτικού, αλλά άμα έχει να κάνει με τέτοια. Γιατί φέρνει τον Καντάδε, γιατί ε, θε να το στερίξει σε κάτι, σε αυτά. Ε, εννοείται ότι δεν απαντάς, δεν ασχολείς τον αλλά ε, είναι καμιά φορά το, το πώς πρέπει ο κόσμος να μάθει να βλέπει αυτά τα πράγματα. Γιατί ζούμε σε εποχές πλέον που οι απαντήσει είναι πολύ εύκολα μπροστά μας σε ένα υπολογιστή, σε ένα τηλέφωνο, ότι για ποιο λόγο γίνεται κάτι. Δεν, δεν είναι θέμα εξυπνάδα. Είναι θέμα κατανόηση. Ε, ε, με το να πας σε μια φυλακή ή σε ένα μέρος, γιατί μπορεί να έχει φυλακιστεί ένας άνθρωπος. Ε, καταρχήν δεν τον κρίνεις εσύ, τον έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα, αυτό, είναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε και ναι. γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε. Πολύ μικρή παρένθεση. Μου λένε πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Να, γράψω, να ασχοληθώ με την υπόθεση τη πάτρα τη φερόμενη μητροκτόνου Ρούλε Πισπηρίκου. Mm. Και λέω, παιδιά, δεν μπορώ εγώ να βγω και να κάνω ένα τηλεοπτικό δικαστήριο όπω γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω και το τεκμήριο αθωότητα. Δεν το, Δηλαδή, εγώ το λέω. Εγώ προσωπικά επιλέγω και θέλω υποθέσει οι οποίε ασχοληθώ και ασχολούμαι. Να έχουν τέλε Εγώ δεν είμαι πάνω από τη δικαιοσύνη. Σωστό. Και δεν μπορεί να πάρει θέση και δεν μπορεί, α πούμε, ε, εκεί μπορεί να δικαστεί εσύ ο ίδιο. Πρέπει να θέλει λίγο προσοχή αυτό. Ε... Για μένα, μόνο ένα άνθρωπο μπορεί να το κάνει αυτό και είναι η Αγγελική Νικολούλη. Και κυρίω λόγω του ερευνητικού τη χαρακτήρα. Άμα ήταν δηλαδή σκέτο το τηλεοπτικό πάνελ, θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει. Αλλά η Αγγελική Νικολούλη κάνει μια εκπληκτική και μοναδική ναι. σύζευξη του ερευνητικού και του σχολιαστικού. Και τα ξεπλάμε για έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, σταθμό. Ε, μια γυναίκα έμπνευση για όλους μας mm -hmm. Πάνω Ο, από... Η, η, οποία το κάνει τόσο σοβαρότητα και είναι detective σε αυτό που κάνει καταλαβαίνεις, είναι, δαιμόνιο detective είναι ακριβώς και αν δεν ξέρω εγώ είμαι... Εμένα, έτσι, κοιμάμαι και με την υπόθεση της Κίκης Κούσογλου τα τελευταία τους τελευταίους η, οποία... η υπόθεση της Κίκης Κούσογλου την έχω κάνει και εγώ ένα επεισόδιο πολύ βανίλα βέβαια που δεν είναι ένα επεισόδιο που θέλω να συνεχίσει να υπάρχει Έχω κάνει αρκετέ κρούσει στην ίδια την Αγγελική Νικολούλη να, με, να, κάνουμε μια συνέντευξη μαζί για αυτό το επεισόδιο. Ε, η Κίκη Κούσογλου, μια πανέμορφη 19χρονη κοπέλα. Βεβαίω, εγώ θέλω να σταματήσω να αναπαράγω το πανέμορφη ή καλουνή τη Βέρε, όπω τη λέγανε, γιατί δεν έχει σημασία πόσο όμορφο είσαι ή πόσο όμορφη είσαι. Κι όμω. Μιλάμε όντω για μια διθυραμπικά όμορφη κοπέλα, ξανθιά, με γαλάζια η οποία από τα 16-17, 15, δεν ξέρω πόσο πιο πριν, σύναψε σχέση με τον Δάνο Μουρατίδη, το φίλο της τότε, ο οποίος και σε μία στιγμή καυγά επειδή ήθελε να φύγει από την κακοποιητική αυτή σχέση γιατί ήταν ένας κακοποιητικός σύντροφος, την έπνιξε, την έθαψε και για 7-8 μήνες έβγαινε στα κανάλια και την έψαχνε. Ε, είναι μία υπόθεση ε, σταθμός στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι μια υπόθεση σταθμό τη ελληνική αστυνομία με την αρνητική έννοια, καθότι η ελληνική αστυνομία θα την έβαζε στο σερτάρι, ειδικά η τοπική αστυνομία της Βέρειας, τη Βέρεια, από ό,τι έχουν γίνει γνωστά από την εκπομπή Φω το Τούνελ. Και μιλάμε για μια υπόθεση σταθμό στην καριέρα τη Αγγελική Νικολούλη. Μια από τι πολλέ. Είναι μια υπόθεση μια από τις πολλές. που έλυσε η Αγγελική Νικολούλη. Είτε θέλουμε να το ε, παραδεχτούμε είτε δεν θέλουμε. Είναι μια υπόθεση την οποία έλυσε η Αγγελική Νικολούλη. Και δεν είναι η μόνη. Και δεν είναι η μόνη. Δηλαδή αδικούμε να πούμε, να πούμε ότι είναι κατάλαβε. Μάριο ναι. Παγιοργίου, Κηκίκου Κούσογλου, εταιρεία δολοφόνων, Σούλα Καλαθάκη. Ε, ο, 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 το παιδί το οποίο το δολοφόνουσαν οι γονεί του, Θεσιά τη Ακοζάνη. Pien... Ό,τι και να πω είναι λίγο. Η... η, υπόθεση του ανθρώπου που κιόλας υποσχέθηκε ότι θα τη δολοφονήσει την Αγγελική Νικολούλη ήταν. Ζητώ συγγνώμη τώρα που δεν θυμάμαι τα ονόματα. <ξιλίκη> Τι, ε, Τάνια Χαρτοπούλου. Θέλω να σου πω ότι θυμάσαι τα πάντα. Τάνια Χαρτοπούλου. γενικά είμαι ένα άνθρωπο που έχω μία δουλειά 9 με 5 η οποία είναι εκ των όνου κάνευ, μου επιτρέπει να πληρώνω όλα τα υπόλοιπα και είμαι πολύ τυχερός που δουλεύω στον οργανισμό που δουλεύω. Ε, και έχω και τη δουλειά του podcast. Για το podcast δουλεύω 40, 35 με 40 ώρε την εβδομάδα και για τη δουλειά μου ε, δουλεύω 9 ώρε τη μέρα. Όχι, είναι 8 ωρες 5, 8, 40, 40 ώρε την εβδομάδα. Δεν θα σταματήσω και δεν θα προασπίσω, βασικά ε, δεν θα προ προτεραιοποιήσω ποτέ την ξεκούραση πάνω από τη δουλειά που κάνω για το podcast. Η δουλειά μου στο podcast πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που πρέπει να Ψάχνω και, αρχίσει, ψάχνω και φαντάσου έναν φιλόλογο να ελέγχει τα κείμενά μου πριν κάνω πω στο στούντιο. Θέλω η δουλειά η οποία βγαίνει στο αυ αυτή του Ακροατή, να του πει πραγματικά να μην έχει τίποτα να πει. Και αυτό είναι κατάλληλο από αρνητικά σχόλια που δεχόμουν στην αρχή τη ε, εκπομπή, όταν ήταν ακόμα εγκλήματα που συγκλώνησαν, και τα οποία με έχουν βοηθήσει να γίνω πολύ καλύτερο. Ε, προσπαθώ με πολύ σεβασμό να καλύπτω τι υποθέσει που καλύπτω. Και κυρίω αυτό που λέω συνέχεια, να μην κυτρινίζω. Δεν θέλω κανένα τόνο του κίτρινου στην εκπομπή μου. Ναι. Και θέλω να το πιστέψουν αυτό όσοι με ακούνε. Εάν έβγαζα πράγματα που μου είχαν πει, ε, και καμιά φορά και πράγματα που δεν, δεν ξέρω αν έχουν κυπωθεί αλλού, ε, θα, ε, μπορεί να έβγαζα την είδηση, αλλά θα είχα μια κίτρινη εκπομπή. Κοίτα, ε, μπορεί να κυτρινήσει πολύ εύκολα με πράγματα που ακόμα πολλέ φορέ δεν έχει στα χέρια σου. Δηλαδή, εγώ έχω δει ανθρώπου να κοιτρινίζουν με πράγματα που δεν έχουν στα χέρια του, να κάνουν εικασίε. Ε, μιλάμε καθαρά για fake news, για νέα ανύπαρκτα. Άρα, αυτό, αν το έκανε, θα φαινόταν από το πρώτο επεισόδιο. Αυτό εσύ ουσιαστικά έχει τη δίψα. Έχει τόσο μεγάλη δίψα στο να βγάλει σωστά μια ε, υπόθεση προ τα έξω που δεν σε ενδιαφέρει το. Λέω, θα σου πω και το άλλο. Ε. Όταν έκανα τον Νίκο Σεριανόπουλο, είχα την τύχη να μου μιλήσει η Ναταλέα Γερμανού ε, που τον γνώριζε συγκλονιστική συμβολή τη, ο δικηγόρο του Νίκο ο Αλέξη Στεφανάκη και ο ίδιο ιατροδικαστής, Φιλίππος Κουτσάφτη. Δηλαδή, έχω τον δικηγόρο του Αποθανόντα, τον, νε, τον ιατροδικαστή που διενήργησε νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του Νίκο Αργιανόπουλου. Και όταν λοιπόν εμένα μου, γυρνάει και μου λέει ο ιατροδικαστή, ο Φίλιππο Κουτσάφτη, ο πατέρα των ιατροδικαστών, ότι και να πω είναι λίγο, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που αυτός ο άνθρωπο μου έχει μιλήσει έξι φορέ Πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή. Όταν λοιπόν ο πατέρα των νετροδικαστών, ο ε, ε, Φίλιππο Κουτσάφτη, μου λέει για τον Νίκο Σεριανόπουλο ότι γύρισαν και είχαν βγάλει τα ψέματα. Τα ψέματα ότι α πούμε βρέθηκαν τα γενετικά του όργανα κομμένα και τοποθετημένα στο στόμα του. Και μου λέει το ίδιο ακριβώ και ο, ε, ε, ο, ο δικηγόρο του. Και εγώ μετά μπαίνω και διαβάζω, α πούμε, σε site και σε λίγο πιο έγκυρε site, ότι ήταν βάναυσα κα, κατα, ε, και τα γενετικά του όργανα ήταν κομμένα και τα είχαν τοποθετηθεί στο στόμα του, στα χέρια του. Ε, ε, είναι τόσο κίτρινο και λέω, μα είναι δυνατόν. Μου το έχουν διαψεύσει οι δύο άνθρωπο που υπερασπίστηκε την οικογένεια μέχρι το τέλο. Μέχρι το τέλο αυτή τη δίκη. Και ο άνθρωπο που είδε το πτώμα. Και, το πτώμα και μου λένε αυτή ξέρει κάτι, αυτό είναι, είναι ψεύδι. Και ξαφνικά διαβάζω ότι έγινε και διαβάζω και άλλα κίτρινα που δεν θα τα πω καν και δεν θα αναπαράγω καν αυτά που έχω διαβάσει για τον Νίκος Εργανόπουλο και αυτά που λέγανε για τον mm. Νίκος Εργανόπουλο. Γιατί είναι κίτρινα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, θα πω ένα πράγμα, είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βρήκε το θάρρος συντάκτης δημοσιογράφος να πει ότι ο Νίκος Εργανόπουλος ήταν κοπρολάγνος. Δεν υπάρχει ντροπή σε έναν άνθρωπο που δολοφονήθηκε με τέτοιο τρόπο. Δεν υπήρξε τόση ντροπή σε αυτόν τον άνθρωπο που γύρισε και το έγραψε και τα γράφανε και τα αναπαράγαν σε πάνελ. Και να ήταν και να μην ήταν. Τι, τι μα ενδιαφέρει. Ένα άνθρωπο δολοφονήθηκε. Και δεν είναι αυτή η ουσία. Είναι αυτή η ουσία. Δηλαδή, δηλαδή, να ξεκινήσουμε να κάνουμε λεπτομερεί. Ε, ένα, 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 συγγνώμη, ένα μπορεί να. Ε, δηλαδή μου, δεν είναι η δουλειά του να δώσει τόσο πολύ ανάλυση. Καμιά φορά. Σε τόσο, δηλαδή να ξεκινήσουμε να δίνουμε αναλύσει για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, κάθε ημέρα, αν υπάρχει ένα φόνο, πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε το φόνο ή να πούμε ότι υπήρξε ένα φόνο εκεί την ώρα, και έγινε αυτό το περιστατικό. Έτσι ακριβώ. Και πούμε, στον Ταχτσί, στην υπόθεση του Κώστα Ταχτσί. την, υπόθεση του Κώστα Ταχτσί την κάλυψε έτσι με τρομερό τρόπο, έτσι εντελεχώ, η Κατέρνα Μπακογιάννη μέσω του πιο σκότω στον Κώστα Ταχτσί. Πολλέ φορέ στην υπόθεση του Κώστα Ταχτσί. Ε, Εντάξει, δεν θα πω για το podcast Κατένα Μπεκογιάν. Κατένα Μπακογιάννη είναι ένα άνθρωπο που εκτιμώ βαθύτατα και τη δουλειά τη πάρα πολύ. Και το πιο σκότωτο του Κώστα Ταχτσί είναι ένα συγκλονιστικό podcast. Ε, αλλά ακού και πράγματα για τον Κώστα Ταχτσί που είναι κίτρινα. Δηλαδή, ναι, μεν εκδιδόταν. Ναι, μεν ήταν ένα άνθρωπο ε, τραν. Ήταν ένα άνθρωπο ε, ο οποίο ε, 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 διήγαγε δι, 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 έναν βίο αρκετά επικίνδυνο μέσω τη. Ε, ε, μέσω των πεζοδρομίων, εκδιδότανε. Τώρα, να αναλύσουμε για τη σκηνή του εγκλήματος κάποια Έλα, θέματα δε. που δεν χρειάζονται, Μα όπως καρυβώς. που ήταν τα προφυλακτικά, ότι υπήρχαν πάλι κόπρα στου ήχου. Δηλαδή, και και ντρέπομαι, ντρέπομαι πραγματικά που τα αναπαράγω, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση και εγώ θέλω να σου πω τι εννοώ και τρινισμό, για να μην το αφήνω πλέον εωρείτε. Mm. Δεν υπάρχει λόγο γι' αυτά. Δεν υπάρχει λόγο, α πούμε, και για άλλα, και για άλλα θέματα. Ας πούμε, ε, Τέλο πάντων, δεν θα αναφερθώ. Ναι, είναι πάρα πολλά. επιλέγω να αποφεύγω όπω ο διάβολο στο λιβάνι τον κυτρινισμό. Και πιστέψτε με, επειδή μιλάω με πάρα πολλοί κόσμο, ε, πρωταγωνιστέ του εκάστοτε εγκλήματο, 31 υποθέσει πια. Φανταστείτε 31 ή 40. Γιατί μπορεί να καταλήγουν, όπω είπα, 5, 4 3 yeah, λένε, άτομα, 3 στα μικρόφωνα, αλλά είναι άτομα πώ έχω μιλήσει. Έχω ακούσει τέτοιου κυτρινισμού που πραγματικά. Ε, δεν ξέρω αν εγώ έχω ένα φίλτρο μέσα μου που είναι πολύ καθώς πρέπει και πολύ ε, ας πούμε συντηρητικό, δεν ξέρω, απλά είναι πράγματα που εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ. Νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα τι ακριβώς είναι, ένα φίλτρο. δηλαδή θα σου το έλεγα εγώ, ότι είναι μέσα στον κέφαλο σου ένα πράγμα το οποίο επιλέγει σωστά ή αν μην καμιά φορά μπορεί να μην είναι όλα σωστά. Δεν μπορεί να, να είναι όλα σωστά σε αυτή τη ζωή. Απλά κάποια φορά είναι, ε, ε, εσύ έχει έναν τρόπο με τον οποίο ξέρει τι θα ακριβώ αγγίξει. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ε, στο επεισόδιο τη Αδαμαντία Καρκαλή, τη δασκάλα που τον Αύγουστο του 2008 η το Σαντορίνη έπεσε, άλλη μια γενικοκτονία, έπεσε θύμα του ασθενού βεβαίως, συζύγου ε, τη, ο οποίο τη σφάγιασε, την κατασφάγιασε με πόσε μαχαιριέ και τη έκοψε το κεφάλι, ωστόσο ήταν ακόμα ζωντανή, και κυκλοφορούσε στα στενά τη Σαντορίνη με το κεφάλι τη ο ιατροδικαστή, ο οποίο είχα καλεσμένο, ο, ο Νίκο Καρακούκη, ο οποίο διενήργησε νεκροψία νεκροτομή στην άτυχη σωρό τη Αδαμαδία Καρκαλή. Αυτό ο άνθρωπο είχε τόσο σεβασμό μέσα του, με συγκίνησε πραγματικά, ο οποίο ε, αναφερόταν στον αποκεφαλισμό ω κάταγμα. Ω κάκωση, συγγνώμη, κάκωση. Έλεγε, γύρισε και μου είπε και ξέρει, πολλέ φορέ μου το στείλαν πολύ και δεν το κατάλαβαν. Ο ιατροδικαστή έλεγε μία κάκωση πάνω στο κορμί τη Αδαμαντία, τη ατυχού ε, γυναίκα, μα σώκαρε. Μία κάκωση. Του λέω: Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που για να μπορέσει να αντιληφθεί και ο μέσο ακροατή και μαζί με το μέσο ακροατή και εγώ. Έτσι, δεν είμαστε ιατροδικαστέ, δεν ξέρουμε τι σημαίνει κάκωση και αν ο αποκεφαλισμό ε, θεωρείται ω κάκωση. Του λέω: όταν λέτε, αποκεφα... όταν λέτε κάκωση, εννοείται τον αποκεφαλισμό. Ναι, ναι, μου λέει. Ε, αυτό λοιπόν ο σεβασμό για μένα είναι ο σεβασμό που εγώ ίδιο επιζητώ στο podcast. Σωστό. Δεν θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο ο οποίο θα μου έλεγε ναι, το πτώμα ήρθε, το εξετάσαμε, ήταν, ε, ε, το είχε κόψει, ήταν έτσι, ήταν ε, εδώ, εκεί ο λαιμό ήταν βάναυσα, κακοποίημα». Δηλαδή δεν το επιζητώ κιόλα αυτό. Ε, μπορεί και να διώξει ανθρώπου αυτό. Δηλαδή, φαντάζεσαι, φαντάζεσαι αυτό το πράγμα να βγει στι ειδήσει καθημερινά και να παίρνει το παιδί σου από το σχολείο ή να πηγαίνει σε μια εκδρομή ή να είσαι με ένα φίλο σου και να λέει τι ωραία μέρα σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο μου. Βάζω ράδιο, ακούω, ξέρω, μου θέλω να ακούσουμε κάτι, ρε παιδί μου. Ακούσε αυτό το πράγμα. Το ξέρει όμω, Ζανέτο ότι είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίε από το έγκλημα. Σοβαρό. Α, άλλο αυτό. Είχαν φωτογρα... κυκλοφορήσει φωτογραφίε τη εφημερίδα την οποία θα αποφύγω να ονομάσω. Η οποία έδειχνε το κέφαλο κορμί τη αδερματία μέσα. Και επειδή αγόρασε αυτέ τι φωτογραφίε πολύ καλά. Και... Δηλαδή, ναι. από τη μία λέω, mm. εντάξει, εγώ να προσπαθώ και δεν είναι κάτι που εγώ δεν κάνω, και μπαίνω μετά στο διαδίκτυο και βλέπω τι φωτογραφίε αυτέ. Δηλαδή, μήπω εγώ κάτι δεν κάνω καλά, μήπω εγώ έχω κάτι άδικο, είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσιογράφοι, να υπάρχουν φωτορεπόρτερ, να υπάρχουν άνθρωποι που είδαν αυτέ τι φωτογραφίε. Θα πω Υπάρχει ένα εκδότη που να είπε ότι ναι, φέρνει αυτό το ποσό. Όπω υπήρχε και ένα εκδότη, ο οποίο αγόρασε τι φωτογραφίε του κατασφαγιασμένου ποτόματο του Νίκο Αριανόπουλου και τι έβαλε δισέλιδο, σαλόνι και βορτοσέλιδο mm -hmm. στην τότε εφημερίδα που δεν θα, θα, αποφέρω, θα αποφύγω πάλι να ονομάσω. Yeah, yeah. Εγώ να σου πω ένα πράγμα. Ε, είναι πολύ ε, βαθύ. Είναι, βασικά. It comes from a great place of my heart. Όταν εγώ κάνω μια γυναικοκτονία, μια δολοφονία ένα δυστύχημα, ε, το θύματα τα οποία έχουν εμπλακεί, τα διαχειρίζομαι και όλη την υπόθεση σαν να ήταν αδικό μου άνθρωπο μέσα. Όταν κάνω για μια γυναικοκτονία, κάνω αυτή τη γυναικοκτονία σαν να ήταν μια φίλη μου το θύμα. Όταν, κάνω, όταν έκανα τα παιδιά στα τέμπη, τα έκανα λες και ήταν δικοί μου συμμαθητές. Όταν έκανα το φωνικό σεισμό, του 99, όταν ασχολήθηκα λίγο με το θέμα τη Ερικομέξ, το έκανα λε και ήταν οι συνάδελφοί μου και εγώ μέσα, πάντα και εγώ. Όταν έκανα το μάτι, το είπα. ήμασταν απλά τυχεροί που δεν κάηκα εγώ ζωντανό και δεν με βρήκαν εμένα μέσα στο αυτοκίνητό μου καμένο. Όταν έκανα για το μάτι, ε, δημιούργησα μέρα που να μην κλαίω καταρχά ε, και να μην ηχογραφώ με δάκρυα. Το έκανα σαν να είχα χάσει και εγώ την οικογένειά μου, σαν η οικογένειά μου να έχει χάσει εμένα στην πυρκαγιά. Μόνο όταν πα και αντιληφθεί και διαχειριστεί το εκάστοτε γεγονό με αυτόν τον σεβασμό, θα μπορέσει να βγάλει ένα αποτέλεσμα που να είσαι περήφανο. Εγώ τουλάχιστον. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που βλέπουν την είδηση ω είδηση. Ε, σε καταλαβαίνω απόλυτα για αυτό που λε. Ε, ε, στην Κύπρο έχουμε ένα περιοδικό εμείς, το οποίο το 2000, ε, 14 2014 αποφασίσαμε να βάλουμε ένα αγνοούμενο δηλαδή από την τουρκική δυσβολή, ο οποίο αυτό ο δεν είναι κάποιο τυχαίο. Το όνομά του είναι Τάσο Μάρκου. Ε, Αγνοείται μέχρι σήμερα, αλλά πιθανόν όπω και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι που καθημερινά μαθαίνουμε σιγά σιγά ότι βρέθηκαν τα οστά του δεξιά και αριστερά ε, στην κατεχόμενη Κύπρο, ξέρω εγώ, σε διάφορε μάχε που είχαν γίνει τότε ο άνθρωπο αυτό ήταν ήρωα. Ήταν ένα μεγάλο ήρωα γιατί του ε, ε, το είχε δείξει αρκετέ φορέ. Όμω την τελευταία φορά που το είχε δείξει δεν, δεν τον ξαναείδε κανεί. Ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου και ήταν σε μια περιοχή που ονομάζεται Μια Μιλιά. Και έδιω, του έδιωξε όλου και αποφάσισε να μείνει μόνο του εκεί σε αυτό το μέρο. Έκτοτε αγνοείται. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο Εμεί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο ρεπορτάζ, το οποίο νομίζω ήταν 10 σελίδε, 8 σελίδε σε ένα περιοδικό. Το οποίο αντιλαμβάνεσαι σε ένα περιοδικό που είναι 160-180 σελίδε, ότι 10 σελίδε είναι μεγάλη υπόθεση στο να κάνει ένα ρεπορτάζ. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Ήταν καλοκαίρι, ήταν Ιούλιο και αυτό το πράγμα διέρχισε για ένα μήνα καθημερινά, ενώ είχα βρει, μου είχα δώσει ο γιο του το όνομα του είναι Πάρις. μου είχε δώσει τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία δεν, είχε, δεν είχαν ανοίξει πάρα πολλοί κόσμο. δεν ήταν κάτι το οποίο πάρτε το παιδί, για να το δείτε. Ο άνθρωπο μου είπε: Πάρτο, είναι η ζωή του πατέρα μου. Είναι τα ό,τι απομεινάρια είχαν μείνει μέσα, φωτογραφίε, λοιπά και διάφορα, κάποια ντοκουμέντα, κάποια πράγματα που μπορούμε να σου πούμε. Όλο αυτό για ένα μήνα με είχε βάλει σε ένα γραφείο, μέσα στο νιου... ε, 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 καλοκαίρι στην Κύπρο. 45 βαθμοί. 45 βαθμοί και αυτό το πράγμα με είχε ψυχολογικά με είχε βάλει ακριβώς στα δικά του ε, ρούχα, το, αυτού του ανθρώπου. Στη, ακριβώς προσπαθούσα να σκεφτώ με τον τρόπο που σκεφτόταν, τον τρόπο που αντιδρούσε, με είχε ρίξει ψυχολογικά, με είχε διαλύσει, είχα κλάψει, είχα ε, στεναχωρηθεί, είχα βιώσει όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι περνάς. Γι' αυτό και ήθελα πάρα πολύ να σε ρωτήσω ότι εσύ ψυχολογικά πώς, Πώς όλα αυτά τα αποβάλλεις από μέσα σου και δεν τα αφήνεις να μείνουν, αν δεν μένουν μέσα σου. Κοίτα. Πώς τα διχυρίζεσαι. να κάνω ψυχοθεραπεία. Ε, η θεραπεία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του τρόπου διαχείρισης όλων των πληροφοριών που εγώ προσωπικά δέχομαι και εκλαμβάνω και επιζητώ και αναζητώ. Υπάρχουν φορές που με καταβάλει. πάρα πολύ ε, κάποιο γεγονός. Υπάρχουν συνεντεύξεις που κλαίω πολύ. Ε, Τα μου μίλαγε η Ιωάννα στο μάτι και μου έλεγε ότι είδε τη μητέρα τη να καίγεται μπροστά τη, να αρπάζει φωτιά και ζει τώρα με το, τη σκέψη ότι δεν μπόρεσε να σώσει τη μητέρα τη και την άφησε να καίγεται ζωντανή. Ε, Τέλο πάντων, και, και μετά η μητέρα τη ε, ε, ήταν σε ένα άλλο λιμάνι. Η Ιωάννα στο, προσπαθούσε να σωθεί ήταν στο κόκκινο λιμανάκι και δεν πρόλαβε να την ανταμώσει, πέθανε στη βάρκα για το νοσοκομείο. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό για μένα, πάρα πολύ ε, σε γονατίζει, σε τελειώνει. Κλαίς μετά με λιγμούς. Όταν μπήκα στο Μάξιμο για να φύγω από το σπίτι, τις έκλαιγα με ε, δεν ξέρω πόσο από αυτό, τα κατά, τι κατάλοιπα μένουν μέσα μου. Με την ψυχοθεραπεία προσπαθώ να τα αποβάλω και να μην μένουν μέσα μου, να μην συσσωρεύονται. Είναι μια είδηση την οποία προσπαθώ να διαχειριστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο, αυτό τα το... καταφέρνω ή όχι. Ένα πράγμα που έχω να σου πω έτσι πολύ σημαντικό είναι ότι για την υπόθεση τη οικογένεια Χρυσαφίδη, την υπόθεση που ξεχωρίζω και θα ξεχωρίζω από όλε τι υποθέσει, όχι που έχω ασχοληθεί, γιατί δεν. είναι η πρώτη, από τι πρώτε υποθέσει που με στιγμάτισε, γιατί μένουμε πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του στην Εκάλη. Και όταν ήμουν μόλι εκεί, 12-13 ετών, περνώντα με το αυτοκίνητο, η μητέρα μου μου είπε: Να, nah, εδώ φαντάζομαι είχε γίνει ένα έγκλημα. Μια τετραμελή οικογένεια είχε δολοφονηθεί από τον οικιακό βοηθό. Ε, ήταν μεγάλο σοκ αυτό για μένα. Τεράστιο. Και ασχολήθηκα με την υπόθεση τρει μήνε έρευνα, συνεντεύξει του Πάνου Σόμπολου. Ε, μου έδωσε συνέντευξη ο Πάνου Σόμπολου που το είχε καλέψει ω αστυνομικό συντάκτη τότε, ο ιατροδικαστή τη οικογένεια Φίλιππο Κουτσάφτη. Η πρώτη φορά που συναντήθηκα και συνεργάστηκα, συνεργάστηκα με τον Φίλιππο Κουτσάφτη. Και βεβαίως μία σειρά από μάρτυρες, ε, τρεις γείτονε, το ένα αστυνομικό που είχε πάει να πενεργοποιήσει το συνεγερμό, δεν θα πω τα το όνοματά του γιατί κανεί από αυτού δεν δέχτηκε να του χογραφήσω, αλλά μου μίλησαν με ώρε ατελείωτε. Αστυνομική. Είναι, 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 μια συγκλονιστική υπόθεση. Μια συγκλονιστική υπόθεση τη οικογένεια Κρυσαφίδη. Τρει μήνε έρευνα. Ε, και μην μπορώ. Χωρί να έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε και κάπου σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα. Μια οικογένεια δολοφονήθηκε το 1992 στην υπερπολιτελή κατοικία του στο, στην Εκάλη. Μια οικογένεια από τι πιο επιφανεί τη χώρα. Όλοι, ο ένα μετά τον άλλον. Απίστευτο σπέδο με ένα misinformation που υπήρχε. Για 20 χρόνια διαβάζαμε παντού ότι η μητέρα βιάστηκε. Όταν εγώ μίλησα με τον ιατροδικαστή, ο ιατροδικαστή μου λέει δεν προέκυψε, προέκυψε ε, βιασμό στη μητέρα. Τη λύση Χρυσαφίδη. Όταν λοιπόν επί 20 χρόνια, επειδή η γυναίκα βρέθηκε με ένα πολύ ακριβό φόρεμα, χωρί εσόρουχα, ε, υπήρχε η ψευδέστηση, δεν ξέρω από κάποιον ξεκίνησε ότι μπορεί να βιάστηκε, αλλά εμένα ο ίδιο ο η γυναίκα μου λέει δεν βιάστηκε. Και ακούσε αυτή τη στιγμή σε όλα τα podcast που έχουν ασχοληθεί με την οικογένεια Χρυσαφίδη ότι η γυναίκα βιάστηκε. Και βεβαίω δεν κατηγορώ αυτά. Δεν, δεν κατηγορώ κανένα γιατί πώ μπορεί να πα να ψάξει τον ιατροδικαστή. Άσυ το από εμένα μου ήρθε και το έκανα. Ε, εντάξει, ε, είναι και αυτό πίστεψε με ένα άλλο φίλτρο να μπορεί να ξεχωρίσει τι εικασίε από τα πραγματικά γεγονότα. Ναι, αλλά μπορεί. Εγώ προφανώ ξέρει πόσα πράγματα έχω ακούσει και λέω Αυτό είναι μια εικασία. αποκλείεται. Ε, 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 και τελικά με κάποιο τρόπο ο ιατροδικαστή μπορεί να μου δείξει την ε, ιατροδικαστική ε, πούμε, γνωμάτευση, την, την νεκροψία νεκροτομή, την έκθεση τη νεκροψία νεκροτομή και να το λέει ο ίδιο ακριβώ να το. Ε, ε, να το επικυρώνει, να το... Ναι. Να, να, να το λέει ακριβώς όπως ακριβώς. είναι. Ακριβώς. Και λες, μα είναι δυνατόν. Στο θέμα των εγκλημάτων ακούς πολλά πράγματα που θεωρείς ότι είναι κίτρινα. είμαι σίγουρος. Και ο καθένας με τη φαντασία του τα κιτρινίζει πολύ πιο περισσότερα. Ακριβώς. Ε, σε έχει αλλάξει δηλαδή η πρώτη μέρα του podcast με σήμερα, ως άνθρωπο, με όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να σκεφτείς ότι... Όχι να σε έχει αλλάξει. Ξέσαι, ναι, έχω γνωρίσει ανθρώπου, έχω κάνει αυτό. Σε έχει αλλάξει, α πούμε, ω άνθρωπο, ασχέτω αν κανεί. Ε, ψυχοθεραπεία. Όχι. 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 όχι Και αυτό που λε, θα υπάρχει. Μπορώ. <laughs> Μπορεί. Ελευθερά. Σίγουρα. Ναι, θα το λέω εγώ. Συνεχίζουμε κανονικά. Ε, θα σου πω ότι. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά μένουν μέσα στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι ε, όλα αυτά μένουν μέσα στους ανθρώπους. Ε, δεν είναι εύκολο να βγει, δηλαδή να ασχοληθεί με μια υπόθεση. Όπως εμάς προσωπικά είχα αναφέρει πιο πριν ότι αν ένα πράγμα το πάρεις και για ασχολήση για καιρό μαζί με αυτό το πράγμα, δηλαδή δύο-τρεις εβδομάδε ασχολήσει με κάτι το οποίο σε ρίχνει, σε ρίχνει, σε ρίχνει, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα βγάζει ρίζες μέσα και μπορεί φυσικά εσύ μέσα από μια, ένας άνθρωπος, μέσα από μια ψυχανάλυση, μέσα από οτιδήποτε να καταφέρει να το αποβάλει κάποια στιγμή και να νιώθει ότι ναι είμαι καλύτερα, αλλά θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει μνήμη δεν φεύγει ποτέ αυτό το πράγμα. Ε, και είναι σημαντικό αυτό που κάνει ο, ο Μενέλαος, ότι ασχολείται τόσο βαθιά, ενώ θα μπορούσε απλά περιστασιακά να μπορεί το διαβάσει, δηλαδή να βρει κάπου ας πούμε, μια πηγή, να πει ξέρει ασχολούμαι κι εγώ μαζί με αυτό το πράγμα, Εντούτοις δεν το κάνει. Και όλο αυτό εμένα προσωπικά με εξητάρει στο να θέλω να το γνωρίσω προσωπικά, να δω τι άνθρωπο είναι, να δω πώ σκέφτεται, ρε παιδί μου, πώ αυτό ο άνθρωπο τετραγωνίζει σε τον, τον κύκλο μέσα στο μυαλό του. Πώς, γιατί, γιατί επιλέγει, που είναι μια άλλη ερώτηση που θα θέλω να του κάνω, Πώ επιλέγει την κάθε υπόθεση. Την επιλέγει βάση τη βαρύτητα που βλέπει αν, αν αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ ψάξιμο, λίγο ψάξιμο, ε, αν θα δυσκολευτεί, αν θα συγκλονίσει. Ε, αν καταφέρει να ασχοληθεί κάποιος δηλαδή να το ακούσει αυτό το πράγμα γιατί μπορεί να, να λέμε ότι δεν το κάνουμε για τα νούμερα και διάφορα αλλά εντάξει δεν, θέλει, δεν θες να περάσει 40 ώρες τη βδομάδα και όλο αυτό να σε ρίξει και ψυχολογικά και στο τέλος να μην ασχοληθεί κανείς με το τι έγινε ε, άρα αυτό, όλο αυτό εμένα με, με γεμίζει με κάνει σήμερα να είμαι ενθουσιασμένο που κάνουμε αυτό το podcast ε... Και να είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σου είπα εγώ... ότι είναι όλα ρο σε αυτό το podcast και δεν με πίστεψε. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενο Πώς βάζει. Βάζει εσύ μαχαιροπύρουνα μέσα και ακούγονται διάφορα και τρένα. Εγώ βάζω αυτά να ακούγονται που χάλε διάφορα <laughs> να σπάζουμε, να κάνουμε, να σηκώνεται κάποιο να φεύγει. Γιατί... Μ' αρέσει γιατί είναι πολύ ε, βέβαια, δυνατό. Έτσι αυτό είναι. Εγώ ζητάω συγγνώμη αν το αφήσει τότε από του. Στη συγγνώμη. Από του ακροατέ και τηλεθεατέ, γιατί έχουμε τη δύναμη τη εικόνα εδώ. Βέβαια. Τηλεακροατέ λοιπόν. Σε ενδιαφέρει εικόνα. Ναι, πάντα. Ναι. Πάντα και <laughs> μου αρέσει μου αρέσει πολύ η εικόνα, αλλά δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να συνδέσω και τα δύο. Θέλω ολόκληρο παράδειγμα. Δηλαδή, άμα μου είχα ένα budget, κάποιε χιλιάδε ευρώ, να έχω δηλαδή μαζί μου έναν άνθρωπο να τον πληρώνω. Γιατί, αν γινόταν σωστά, θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να ναι, ήταν σε υπόα Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που όποιο έχει εμπλεκεί στο, προτζε... στο project μου, στα γεγονότα που συγκλώνησαν, όχι ω καλεσμένου βεβαίω, δεν πληρώνουμε καλεσμένου. Αυτό είναι δημοσιογραφική διοντολογία. Ποτέ δεν πληρώνει δημοσιογρά... ποτέ δεν πληρώνει καλεσμένο. Αλλά όποιο έχει, βιντεόγραφερ, φωτογράφο. Ε, για να μου βγάλει πούμε, κάτι. Όταν πήγα στο σανατόριο, α πούμε. Έχω κάνει ένα όλο επεισόδιο Ghost Hunting στο σανατόριο που είναι στο Instagram. 16 ολόκληρα λεπτά που, με τον Paranormal Investigator. Αυτό είναι collaboration, βέβαια. Ε, μου δείχνει και ψάχνω πηγαίνουμε στο πλήν του σανατόριου. Ε, γρα, ε, graphic designers που μου φτιάχνουν τα logo. Δεν υπάρχει κάποιο να μην πληρωθεί από μένα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι είναι η δουλειά. Δεν μπορεί να δώσεις κάτι δωρεάν. Και γι' αυτό και εύχομαι κάποια στιγμή στη ζωή μου να μπορέσει το podcast να μου γυρίσει χρήματα. Γιατί ε, για κάποιο περίεργο τρόπο, με κάποιο περίεργο τρόπο, το Spotify παρά το γεγονό ότι είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα που εγώ πληρώνω για να μπορέσω να ακούω το περιεχόμενο, δεν πληρώνω ως uh, δημιουργό. Το Spotify δεν μου αποδίδει χρήματα εμένα για τη δουλειά που κάνω. Παρά το γεγονό ότι στο Spotify, α πούμε, είμαι σταθερά στα, νούμερο, στα 15 ε, στα 15, α πούμε, από νούμερα καλύτερα podcast. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη καλύτερα. Στα 15, highest, εγώ, highest rank, ακριβώ, most popular podcast. Ε, οπότε λοιπόν, εμένα, ε, όταν κάτι γίνεται και δεν πληρώσω ένα συνεργάτη, με έναν άνθρωπο που συνεργάζεται και έναν άνθρωπο που για μένα κάτι, κάτι αφιέρωσε, είναι πολύ λάθος Οπότε και θα έκανα την εικόνα εάν υπήρχε τον άλογο budget εδώ πίσω, γιατί μιλάμε και για εβδομαδιαία Ακά. επεισόδια. Δεν θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή, αν θα πρέπει να τρέχω σε βαθμό, δεν θα έπρεπε να παρετήσω τη δουλειά μου. Είναι μεγάλη η υπόθεση γιατί μπαίνει το μοντάζ μέσα. Έχει μόνο κάμερα και η σκηνοθεσία και όλα αυτά Ακριβώς. χρειάζονται ε, ώρε πριν στο να, να, να καθίσεις καθίσει κάτω, να οργανωθεί. Ο άνθρωπο αυτό που θα κρατάει τι κάμερε ε, δεν είναι ρομπότ, είναι ένα άνθρωπο που θα κρατάει κάμερα θα πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του, να σε ακολουθήσει παντού, να δει ότι σε εισαγωγικά ε, εσύ λεπτομέρειε θε να δείξει που μπορεί να είναι ολοήμερο και κατάλαβε. Mm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μαζί, όλο αυτό το συνεργείο, πεινάει, διψάει, ε, θέλει να κάνει αυτό, αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση, το αναγνωρίζω. Να σου πω κάτι για τα podcast, να σου πω κάτι για το Spotify και πολλοί κόσμοι μα στέλνουν. το νούμερο μήνυμα που παίρνουμε. Γιατί δεν είσαι στο Spotify, νευριασμένοι όλοι. Γιατί δεν είσαι στο Spotify. Και εγώ όταν σε πρωτεύουσα και θα είναι νευριασμένο, σαν και δεν είσαι στο Spotify. γιατί δεν είσαι στο Spotify. δεν είμαστε στο Spotify, γιατί αποφάσισαμε να είμαστε στο YouTube. Δεν ξέρω αν καλό ή κακό ονομαζόμαστε podcast ή vodcast, όπω μου είπε κάποιο μια φορά. Mm. Ε, Πώ με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι επιλέξαμε αυτή την πλατφόρμα και είπαμε να μείνουμε εδώ. Αντιλαμβάνομαι και εννοείται ο άνθρωπο ο οποίο ακούει Spotify ή στι Apple το, τα podcast εκεί, ε, ακούω πάρα πολλά. Εν τούτη, να μείνουμε εγώ εκεί, ε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Φυσικά, όμω θα σου πω για το Spotify ότι όλοι πληρώνονται όταν έχουν το υλικό του μέσα εκτό οι podcasters. Δηλαδή, εάν εσύ τώρα είσαι μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή και ανεβάσει μέσα το περιεχόμενό σου, εάν αυτό το πράγμα πάει καλά, πληρώνε. Βάσει του τραγουδιού. Οι podcasters δεν πληρώνονται. Πληρώνουν για να είναι μέσα μέσω άλλων πλατφόρμων όπω είναι το Bass proud και Εκριβώς, όλα αυτά. ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ άδικο. Και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα, είναι, ε, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα είναι έτσι όπως είναι τώρα. Θεωρώ ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, τα κόστα που ανάφερε, πολλοί κόσμος δεν, δεν έχει σεβασμό προς τους podcasters. Ούτε οι ανθρώποι τους οποίους προσκαλείς, δηλαδή αν προσκαλείς ας πούμε μια μεγάλη προσωπικότητα θα σου πει εγώ θα πάω ας πούμε στην τηλεόραση γιατί εκεί μου δίνει περισσότερο αυτό αυτό. Ε, Δικαίωμα του καθενό να είναι. Όμω τα podcast είναι άνθρωποι οι οποίοι όλοι σχεδόν το 90% παγκόσμια των podcast πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά. Λίγο ή πολύ ο καθένα πληρώνει και δεν έχει μόνο λεφτά και χρόνο. Και ο χρόνο σου είναι πολύ πιο πολύ πολύτιμο από τα λεφτά που έδωσε σε ένα γραφίστα. Είτε για να σου φτιάξει ένα λογότυπο, για να σου φτιάξει ένα cover, για να Ακριβώς. σου φτιάξει το γραφικό πίσω, για το επεισόδιο κλπ. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσουν και θα γίνει αυτό. Θα κερδίσουν όπω κερδίσει και εσύ του δικού σου ανθρώπου, ο κάθε ε, podcaster, αλλά και το podcast γενικά, όπω γράφεται, ας πούμε, όλα αυτά τα γράμματα, θα κερδίσουν μια μέρα ε, τον, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που χρειάζεται να έχουν. Welcome to Greece. Είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι όλα πίσω περίπου μια δεκαετία. Δηλαδή, εντάξει, φαντάσου το σοκ μου όταν πήρα τηλέφωνο κάπου και. Ε, του είπα, Γεια σα, είμαι το παιδί, ονομάζομαι Μινέλο Γεωργίου, από τα γεγονότα που συγκλούνισαν και με ξέρανε. Φαντάζομαι το σοκ μου όταν τα προηγούμενα 110 τηλεφωνήματα που είχα κάνει, πρέπει να εξηγήσω στου ανθρώπου τι είναι το podcast. Πρέπει στην Ελλάδα του 2022 να εξηγήσει τι είναι το podcast, το mm -hmm. οποίο θα μου πει από την άλλη κάτσερα, ρε και ανθρώπου που είναι 60, 60 χρονών, έχει τύχει να μιλήσω και με 65. Ε, αλλά έχει τύχει να μιλήσω και με ανθρώπου 30 χρονών, 25, που δεν ξέρουν τι είναι τα podcast. Mm -hmm. Και με στεναχωρεί αυτό γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ για αυτό που κάνουμε. Εγώ, εσύ ή άλλοι άνθρωποι. Και βλέπει ότι οι ίδια η χώρα στην οποία βρισκόμαστε, την οποία αποτελεί ας πούμε, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, γιατί αν μιλάγαμε αγγλικά θα ήταν διαφορετικό. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω το Joy Rogan Experience, το νούμερο ένα podcast παγκοσμίω του Joy Rogan, το οποίο το ίδιο το, το Spotify πλήρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια για να το κάνει δικό του. Για να το κάνει exclusive στο Spotify. Η Megan Markle στο Archetypes. Το Από αγαπη... το, πιο... το πιο αγαπημένο μου podcast είναι το Archetypes Megan Markle. Να έχει ένα συμβόλαιο 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων με το Archworld και το Spotify, για να βγαίνει exclusive στο Spotify. Και ξαφνικά βλέπει, σα μετά θα μου πει: Ρε μενέλα, μιλά για τον Τζο Ρόγκαν που έχει κάνει 2.000 επεισόδια, που είναι 20 χρόνια σε αυτό, και τη Megan Markle διδούξε του άσεξ Τι, τι συγκρίνει. Δεν συγκρίνω. Αλλά υπάρχουν φορέ που πραγματικά δηλαδή αναρωτιέμαι. Δηλαδή, είμαστε content creators και είμαστε content creators ε, που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, πόσες ώρες. Δηλαδή, εμένα για να βγει ένα, ένα επεισόδιο, τη βδομάδα είναι όντω 30 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Και βλέπεις ότι ακόμα ο Έλληνα με αυτό είναι πίσω. Αλλά ο Έλληνα, όταν θα, θα του ζητήσει να μπει χορηγό, α πούμε, σε κάποια επεισόδιο του podcast, θα το σου πει τι είναι το podcast, άσε μα. Και θα δει τον ίδιο πελάτη να έχει χορηγήσει ένα post στο Instagram και να έχει δώσει 8.000 ευρώ σε μια influencer για να το, πουλήσει. Mm. Ναι. Παραδίδωτα. Κοίταξε να δει. Κάνω λίγο το διηγόρο του διαβόλου. Τα podcast σου είπα πριν ότι χρειάζεται χρόνο. Γιατί θα σιγά σιγά θα αποδεικνύουν καθημερινά με την ύπαρξή του. Όχι γιατί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 εκατομμύρια podcast. Ντάλε κουάλε. Ενεργά, μη ενεργά. 4 εκατομμύρια βάσει τελευταίων μελετών που είχα δει πριν κανένα διμήνω. Από τα 4 εκατομμύρια εκατομμύρια ε, σίγουρα αξίζουν το ενδέκατο ή τα δύο δέκατα. Ε, όταν λέω αξίζουν εννοώ ότι κάνουν, ε, για, μένα αξίζει κάτι, δεν είναι θέμα αν είναι, έχει καλό ήχο ή αν έχει αυτό ή αυτό. Για μένα αξίζει ένα podcast από τη στιγμή που σέβεσαι εσύ ο ίδιος και ανεβάζει κανονικά τα επεισόδια σου και όχι «Α, κάποια στιγμή όταν βρω κάποια ευκαιρία ανεβάσω και κανένα επεισόδιο σε κανένα τρίμηνο». Αυτό για μένα δεν είναι. είναι, Ακριβώς. είναι ναι. <laughs> Λοιπόν. Γι' αυτό και πολύ μεγάλα, θα πούμε έτσι, ε, ε, πολύ, μεγάλες, πολύ μεγάλοι οργανισμοί, ιδιοσιογραφικοί οργανισμοί που επέλεξαν ας πούμε, να ασχοληθούν με αυτό mm. και έκαναν πολύ καλά. Mm. Τα αληθινά εγκλήματα τη LIFO. Εγώ έτσι ξεκίνησα να ακούω podcast. Mm. Τα αληθινά εγκλήματα τη LIFO. Και ξαφνικά από εκεί που είχε μία ένα ξαφνικά δύο επεισόδια το τετράμινο. Και λέω ρε παιδιά, α πούμε, για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, Δεν υπάρχουν εγκλήματα. Δυστυχώ χιλιάδε εγκλήματα παρατημένο τελείω και ήταν στην αρχή είχε τόσο πολύ δύναμη, ήταν τόσο mm -hmm. καλό, ήταν τόσο ψηλά στι καρδιέ του κόσμου. ήταν αρκετά από τα most popular. Και τώρα έχει χάσει πάρα πολύ. Mm -hmm. Και αυτό γιατί ο κόσμο δεν θα μπει με την ίδια ζέση να σε ακούσει όταν βγαίνει μια φορά το τετράμινο. Mm -hmm. Αλλά αν βγαίνει μια φορά τη βδομάδα, ο κόσμο το περιμένει. Χρειάζεται να κρατά. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πλέον εμένα τα επεισόδια μου ανεβαίνουν Τετάρτη 8 ώρα το πρωί. Πώ γίνεται λοιπόν εγώ Τετάρτη. 9 και 10 που κοιτάω τα στατιστικά μου να έχουν ακούσει ήδη 720 άτομα. Με σοκάρι. Σημαίνει ότι το περιμένω. Με σοκάρι, πραγματικά. Ε, να σου πω, τα πρώτα πάντα νούμερα είναι ανεβασμένα γιατί λόγω για των subscribers. Μα ναι, ε, βέβαια. Το... Α, α, ακριβώς, Ακριβώ. Του έχετε ειδοποιήσει, αλλά μένω με σοκάρι γιατί είναι στη δουλειά 8 με 9 και 20 και ειδικά 9 και όταν σου λέω για ένα επεισόδιο μονόωρο. Mm. Όταν λοιπόν στην πρώτη, στα πρώτα 70-80 λεπτά, 60-70-80 λεπτά Υπάρχει κόσμο που πραγματικά το περιμένει. Είναι πρώτο κινητό ή θα περιμένει 8 η ώρα και εγώ ακούω podcast. Δεν έχω ακούσει όμω ποτέ κανένα podcast όταν μου χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί δυστυχώ κατά 99% πάντα κάνω κάτι άλλο. Και πάω φορέ, α πούμε, τη Μέγαν Μάρκλ που ήταν ένα επεισόδιο που δεν έχανα τίποτα το επεισόδιο του Archetypes. Δεν, δεν τα έχανα, τα, τα λάτρεψα. και τα λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ και η Μέγαν βέβαια. Ε, δεν τα άκουσα όμω ποτέ. Υπάρχουν μέρε που τα άκουγα και δύο και τρει μέρε μετά. Ξαφνικά το να βλέπω εγώ ότι υπάρχει κόσμο οποίο είναι στη δουλειά, είτε είναι στο σπίτι, και εκείνη τη στιγμή θα κάνει παύση γιατί έβγαλε επεισόδιο να με ακούσει. Με συγκινεί πάρα πολύ. Είναι όντω πολύ συγκινητικό γενικά να ξέρει ότι υπάρχει. Ε, ο κόσμο ε, σου δείχνει την εμπιστοσύνη και, να σου και πω, την, ε, την αγάπη μέσα από αυτό. Ας, ε, σου ε, πω και το άλλο. Συγγνώμη και ο στην την τροπή μου. Όταν, ας πούμε, βλέπω εδώ το... στο Instagram, ας πούμε. Ε, βλέπω, ας πούμε, εδώ για την η Ανταϊάννα, που έχει κάνει και εσύ comment. Ότι ανέβασα. Λοιπόν, έχουν υπάρξει Ξέρεις, 29, 33 τώρα, 33 άτομα, τα οποία βρήκαν το χρόνο να μου γράψουν δημόσια, γιατί για αυτό δεν είναι και άλλα 100 άτομα που μου έχουν στείλει μήνυμα ιδιωτικά. 33 άτομα θα μου γράψουν δημόσια τι πιστεύουν για την υπόθεση. Ναι, ναι. Εκ των οποίων υπάρχουν και comment το ίδιο το post που έχουν 35 likes στα ίδια τα comments. Δηλαδή ο κόσμο είναι από πάνω, θέλει να δει τι γίνεται, θέλει να ακούσει. έχει, ο κόσμο ξεκίνησε και απομακρύνεται από άλλα πράγματα που παλαιότερα, δηλαδή παλιά η τηλεόραση και το ραδιοφωνό ήταν βασιλιάδε. Τα περιοδικά έχουν πέσει, το ίντερνετ είναι άλλα αντάλλα τη Παρασκευή στο Γάνα από την άποψη ότι καθαρά σαν... δεν είσαι σίγουρο ότι αυτή η είδηση που διαβάζει, αν είναι αληθινή, αν δεν είναι αληθινή, αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Τι εξυπηρετεί ακριβώ. Ε, έχει χαλάσει η δημοσιογραφία τόσο πολύ γιατί μένουν είναι κάτι παιδάκια κακοπληρωμένα τα οποία είναι 17-18 χρονών. Του δίνουν ένα μικρόφωνο να τρέχουν στι 4 το πρωί έξω από ένα μπουζούκι για να, από τα κέντρα εννοώ για να. Uh, πάρω μια είδηση και πέστε μας κάτι. Και πάρα, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μιλήσει εδώ στην Ελλάδα ε, που μου λένε ότι σας παρακαλώ δώστε μας μια είδηση, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να πάω πίσω και να δώστε μου μια είδηση και μου το λένε άνθρωποι που έχονται εδώ ας πούμε ότι λυπούμε τα παιδιά και τι να κάνουμε, Του δίνουμε έστω και κάτι ας πούμε ξέρω εγώ μια μασημένη καραμέλα του λέω ρε αγόρι μου άλλαξε μια δουλειά. Ναι είναι τρομερό, αλλά όταν νομίζω ότι τρέχει το νίκη και αυτή είναι η δουλειά σου και είσαι ένα δημοσιογράφο στην Ελλάδα είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Εντάξει, και εμένα με στεναχωρεί πολύ να. είχε γίνει μπροστά μου να είμαι σε ένα μαγαζί και να βγαίνω. Ε... Και να είμαι με κάποιον διάσημο. Δεν ήταν στην παρέα μου, ήταν λίγο φιλική. Και να βγαίνουμε. Και να γεννίζω εγώ συγκεκριμένω. Και δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα. Και του είδα του ανθρώπου ότι λένε. Ωχ, δεν το πιστεύω πού θα πάει τώρα, δεν το πιστεύω ότι δεν έχω δει. Και είναι θέμα αυτό. Δηλαδή πρέπει να πα και απ' την άλλη με το μικρόφωνο στο στόμα του άλλου και να του πει: Ναι, 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 πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου. Πείτε μου. Εμένα με φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτό και είναι και κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Ε, με στεναχωρεί πάρα πολύ να βλέπω ότι αυτό ζητάνε από τα νέα παιδιά αντί να του ζητήσουν να βρουν ένα θέμα. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ όταν παίρνω τηλέφωνο, πάνω κάτω το ίδιο κάνω. Γιατί και εγώ όταν παίρνω ένα δημοσιογράφο, έναν α, πρωταγωνιστή ενό εγκλήματο, έναν άνθρωπο που ήταν μάρτυρα υπεράσπιση, μάρτυρα κατηγορία, που μπορεί να τα βρίσκω ας πούμε, από βιβλιογραφίε κτλ. Και, και του παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Γεια καλησπέρα σα. Ζητώ συγγνώμη, Γεωργίου, με νέο, ονομάζομαι, θέλω αυτό και μου το κλείνουν στη μούρη. Είναι ακριβώ το ίδιο. Σαν να πηγαίνω εκεί με το μικρόφωνο. Απλά αυτό είναι για μένα. Δηλαδή ξέρω ότι δεν έχω την τάδε δήλωση που θα ήθελα να έχω. Δεν πρέπει να κηρύσω σε κανένα να του πω δεν το βρήκα και να μου την πούν. Και να σου πω και κάτι, Ρεσί, Είναι άλλο να αφορά σε ένα έγκλημα και είναι άλλο να αφορά σε μία influencer του κόλου ε, και να πρέπει να τοποθετηθεί για μία κόντρα της showbiz. Αυτό έμενα με στεναχωρεί. Ή αν είναι ερωτευμένη αυτή η περίοδο. Ακριβώς, δηλαδή. Βλέπεις παιδιά που έχουν βγάλει πανεπιστήμια, που έχουν τα πτυχία τους, που σπουδάζουν ακόμα δημοσιογραφία, που θα δώσουν ένα όρκο να είναι δημοσιογράφοι σοβαροί και κάτι και ασχολούνται με το αν ο... Πώς τον λένε, κάτσε, κάτσε σήμερα δεν διάβαζα. Ο Βασάλος θα έχει χαλάσει με την, βαλαβάνη, την ευρυδίκη τη βαλαβάνη. Ναι, από το Survivor το πρώτο. Και του βλέπει τα παιδιά ότι του περιμένουν και. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ, αν ήξερα ότι μπορεί από το πρωθυπουργικό μέγαρο να βγει η Κριστίν Λαγκάρτ, μπορεί να καθόμουν και πέντε ώρε για μια απλή δήλωση. Να διασταυρωθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι τη Λαγκάρτ, α μην πιάσουμε καν τη Λαγκάρτ. Ε, αν ζούσε ο Δυσσέα Ελίτη, ε, αν α, ήταν ένα ποιητή που μου άρεσε να πάρω μια δήλωση, αλλά δήλωση. Άμα α πούμε τώρα που. Ε, αλλά το κάνουν και σε ανθρώπου που δεν αξίζει αγάπη να περιμένεις πέντε ώρε για να σου δώσει για να Λέβαια. σου πει τι. Δηλαδή, α πούμε, δεν θέλω να απεκταθώ, δεν με ενδιαφέρει ναι, 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 ναι. Δεν είναι... ναι, αλλά έχω καταλάβει ακριβώ. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, πω, τα κρέμψω, ε, θέλω Λέβαια. να σε ρωτήσω. Ε, Αυτά είναι τα βάζουμε πέρα συνεχώ. Ε, θέλω να, να σε ρωτήσω πώ επιλέγει τα θέματα σου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να γνωρίζω πώ επιλέγει, γιατί ε, είναι η καθοριστική ερώτηση του επεισοδίου. Δεν yeah. σου λέω ότι η ερώτηση δεν είναι αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να ξέρω να σου πω γιατί. Yeah. Γιατί δείχνει ακριβώ τον, τον χάρτη με τον οποίο κινείσαι στο να επιλέξει ένα θέμα. Ενώ τα άλλα όλα ένα περίπου τα, τα γνωρίζω αποκαλύπτει ακριβώ πώ κινείσαι. Δηλαδή, επιλέγει κάτι γιατί είχε γίνει άλλο, επιλέγει κάτι γιατί θα σου δώσει δυναμική, είναι ενδιαφέρον για σένα. Το τρίτο, α, 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 α το τρίτο, είναι να μου κάνει κλικ. Έχω μία σελίδα με 150 εγκλήματα και πραγματικά τα ξέρω το περισσότερο και λέω: Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό τώρα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το άλλο. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Όταν ε, αποφάσισα να ασχοληθώ με το μάτι, έτυχε να δω ένα βίντεο στο YouTube όταν έκανα όταν browser για κάποιο λόγο για να δω κάτι για μια φωτιά στην Καλιφόρνια που έψαχνα κάτι και βγήκε η συγκλονιστική μαρτυρία της τάδε για τη φωτιά στο μάτι και είδα ένα βίντεο 6,5 λεπτά και σοκαρίστηκα. Mm. Πήραν τα κλάματα και λέω «Μενέλε θα ασχοληθεί με το μάτι». Εφτά επεισόδια ήταν να κάνω στην αρχή, δεν τα κατάφερα, δεν είχα τη δύναμη Μπορεί να κάνω. Μπορεί να και Μπορεί. Έκανα τρία. Το... Ε, τα, 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 οι ονομασίες στο μεταξύ είναι και τι ονομασίες δικές μου, εγώ τις το βρίσκω. Πιο, το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν το δεύτερο, το «Μαμά τρέχα». Το «Μαμά τρέχα», γιατί το... έχει την Ιωάννα που... Μπράβο. Που ήταν ε, ε, για μένα, καθώς το άκουγα, ε, ήμουν σε λάθος ε, χώρο, ήμουν σε γυμναστήριο. Δεν ήθελα κεντρικό να το ακούσω, γιατί σεβάστηκα αυτά που άκουγα. Συγγνώμη. Και το άκουσα στο σπίτι μετά. Όταν κάθισα μετά, ήθελα να το ακούσω προσεκτικά. Ήταν, ήταν α, να πεις, τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να τα ακούσεις. Δηλαδή... Ε, μπορεί. Μπορεί να ήθελα απλά, ήθελα να, να, δω τι νότες θα βγουν έξω, να δω πώς, πώς αυτοί οι άνθρωποι το έζησαν από μέσα και να δω φυσικά και πώς εσύ ο ίδιος θα το καλύψεις, πώς θα το ολοκληρώσει ως θέμα. Καθώς είμαστε ενός, ε, στην αδελφικό επίπεδο. Ναι, ναι, όχι στο podcast, θα έλεγα περισσότερο, παρά στο κομμάτι του. Επειδή εμεί ασχολούμαστε, έχουμε δική μα εταιρεία με δημοσιογραφικά, ήθελα να δω πώ αυτό ο άνθρωπο θα ολοκληρώσει δημοσιογραφικά την ε. ερευνά του, αυτό. Κοίτα. Ε, Σαφώ, το να. τα το μάτι πάνω από 100-150 μηνύματα ε, από ανθρώπου που δεν μπόρεσαν να, να, να αντέξουν το μάτι. Θα σου πω κάτι, το πρώτο το μέρο Α που αφορά στην φωνική πυρκαγιά στο μάτι έχει 12.500 ακροάσει. Το μέρο Β έχει 9.700. Το μέρο Γ έχει 700. Και η Νταϊάννα που βγήκε πριν περίπου μία εβδομάδα έχει 800. 890. Δεν μπόρεσε ο κόσμο να ακούσει το μάτι. Mm. Δεν θέλει ο κόσμο, και αυτό με πονάει πάρα πολύ, ο κόσμο πρέπει να μάθει για το μάτι αύριο μπορούμε να είμαστε εμεί το μάτι, αύριο μπορεί να είναι το ζούμπερι, αύριο μπορεί να είναι το ψυχικό. Τι, επειδή, με, δη, επειδή το μάτι σου περικυκλώθηκε, δηλαδή γιατί νομίζουμε ότι είμαστε τόσο ανώτεροι. Γιατί ο κόσμο δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το έγκλημα, γιατί μιλάμε για ένα έγκλημα, μιλάμε για ένα μεγαθύριο εγκλήματο που έκαψε 102 ανθρώπου, αύριο μπορεί να κάψει εμένα, εσένα. Με συγκλονίζει αυτό το πράγμα. Με συγκλονίζει, έτσι με, με τρελαίνει το γεγονό ότι σε μια συναυλία που έγινε, πήγανε 50.000 άτομα του Φιφτισέν και του Κωνσταντίνου Ριγυρού, που συγχαρητήρια και πήγαν οι άνθρωποι, και την επόμενη μέρα στη δικάση με το μάτι που έπρεπε να είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα έπρεπε να είναι. Πήγαμε. Πόσα, αυτά άτομα που ήμασταν την πρώτη δικάση μου, ζήτημα να ήμασταν 7, 8, 10 άτομα που δεν είχαμε σχέση με το μάτι. Πού είναι. και εγώ είχα σχέση με το μάτι λόγω τη έρευνα που έκανα και λόγω του του ανθρώπου δεν θα μπορούσα να μην πάω. Πού είναι, πού ήταν ο μέσο Έλληνα να, 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 βγούμε στου δρόμου όλοι για τα αδέρφια μα που χάθηκαν στο μάτι. Με συγκλώνει αυτό το πράγμα που είδα. Με συγκλώνει αυτό το πράγμα που είδα στην Ευελπίδα. Στη Τόση διαφορία. Κοίτα, μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα διαφορία. Μπορεί να μην είναι και μέρο τη κουλτούρα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Να γνωρίζουν ότι θα γίνει, αλλά να μην γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι εκεί. Δε, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δεν είναι το, το να είσαι εκεί. Καταλαβαίνω αυτό που λε, αλλά το να είσαι εκεί προπαντεί ότι δεν θα είσαι κάπου αλλού. Θα πρέπει να βάλει άδεια. Αν πα δουλειά, να μην Αν πα τα παιδιά σου εκεί, να μην κάνει αυτό. Να, 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 να. Δεν δικαιολογούκανε. Απλά σου λέω τι γίνεται. Θα ξεσυνδηγωθεί από εδώ κάπου για να πάει να κάτει. Αν πα εκεί, θα αλλάξει κάτι σε τι. Θα δείξει ότι είμαι εδώ παρόν. Ναι, είσαι παρόν με τι οικογένειε. Στηρίζει τι οικογένειε που εκείνη τη στιγμή βρίσκονται εκεί πέρα για να καταθέσουν, να κάτσουν, να νεορκιστούν να στο Ευαγγέλιο και να πούνε πω είδαν του γονεί του να καίγονται και τα παιδιά του να καίγονται. Εκείνη τη στιγμή, yeah. αν υπήρχαν 100.000 άτομα απ' έξω, αν δεν γίνονταν το αδιαχώρητο, αν, 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 αν η Αθήνα έκλεινε, αν μετά από αυτό ακολουθούσε μία πορεία συγκλονιστική για τα παιδιά, για του ανθρώπου, για τι γυαλιάδε, για τι μαμάδε, για του παμπάδε που χάθηκαν yeah. στο μάτι, yeah, yeah, yeah. αυτοί οι άνθρωποι θα νιώθαν λίγο καλύτερα. Αλλά όχι. Πήγαμε. Τέλο ήταν μια τραγωδία η πρώτη δικάση μου, Κλειστά μικρόφωνα. Του βάλανε του ανθρώπου σε μια αίθουσα που δεν χώραγαν κανεί. Βεβαίω, τέλο τεράστια κουβέντα τώρα δεν, και ψυχολογικά δεν θέλω να την ανοίξω. Αλλά αυτό το πράγμα. Εγώ προσπαθώ να πάω, ήθελα να προσπαθώ να πάω στι δικάσει μάλλον. Δεν, Σου κάνω μια ερώτηση. Αν δεν ασχολήσουμε την υπόθεση, θα πηγαίνει. Όχι σω να μην πήγαινα. σω και να πήγαινα, δεν, δεν ξέρω. Ε, γενικά. Γιατί υπάρχουν πολλέ υποθέσει. Είχα πάει και στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Μπράβο, αυτό θα σου ε, έλεγα. Ίσως... Ε, ναι, ναι. Ναι. Και Ναι. Ήμουνα... Θα πήγαινα και την μέρα που βγήκε το αποτέλεσμα, που έγινε, που έγινε όλο αυτό που ήταν συγκλονιστικό. Ήταν μια μέρα που νίκησε η Δημοκρατία και πολύ όμορφο. Και μάλιστα όταν σου έλεγα ότι έπρεπε για το μάτι να γίνει χαμό και έπρεπε για το μάτι να υπάρχει κόσμο σε αυτή την εικόνα της, Χριστής. του κόσμου Εναι. να πανηγυρίζει όταν κηρύχτηκε η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή ε, είχα στο μυαλό μου. Έπρεπε να... Επίσης, η, η, η φωνική πυροκαγιά στο μάτι δικάζεται ως πλημέλημα. Αν είναι δυνατόν. Είναι συγκλονιστικό. Ίσως να μην είχα τόσο εσωτερικό πόνο κι εγώ αν δεν είχα ασχοληθεί και δεν είχα ακούσει όλα αυτά που άκουσα, αλλά ίσως να πήγαινα. Είναι πολλέ φορέ να σου πω που αν, αν, αν ο άνθρωπο επιλέξει να ασχοληθεί με ένα θέμα, δίνει την κατάλληλη βαρύτητα και επειδή εσύ αυτά τα πράγματα τα βίωσε μέσα σου. Όπω έλεγα και πριν. όταν Τα βίωσε εκτό φαλού βεβαίω, δεν είμαστε και ειλικρινεί. Δεν βίωσε ενώ... τίποτα. 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 Δεν ήμουν στο μάτι. Συγγνώμη, τα βίωσε ενώ επειδή τα κυνήγησε, mm. ωραία, και ξεκίνησαν και ρίζωνα μέσα σου, ε, είχε την αγωνία, ήθελε να δείξει. Ότι ήσουν παρόν, ότι είσαι δίπλα σε αυτού του ανθρώπου. Ε, και γι' αυτό σε ρώτησα: Ότι αν δεν ασχολήσουμε αυτό το πράγμα, θα ήσουν. Και μου απάντησε ειλικρινέστατα ότι πιθανόν όχι, όχι. Ίσως. Ίσως να και... μείνουμε. Οι άνθρωποι έχουν μάθει στη ζωή τους κάτι το οποίο να μην τους αγγίζει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εγωιστικό ή πώς μπορεί ας πούμε, αυτό το πράγμα να τα Αλλά έχουν μάθει να το. απλά να δείχνουν τη λύπη τους. Από το κουτί τη τηλεόραση. Σχολιάζει το σπίτι. Κοίτα, τι έγινε. Α, αυτό. Αδικία. Για αυτού τελείωσε. Το είπαν. Το έβγαλα από μέσα. Το νιώθω ότι είναι καλά. Ότι είναι οκ. Okay. Σε, σε ένα κόσμο, σε ένα πλανήτη που δύσκολα άνθρωποι έχουν αδικό. Όλοι έχουν δίκιο σε αυτή τη ζωή. Ε, ο τρόπο που επιλέγει τα θέματα σου έχει σκεφτεί ποτέ ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα γιατί μπορεί να έχει συνέπειε σε κάποιου ή σε μένα. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ανάφερε στη Χρυσή Αυγή. Πες ότι επέλεγες να ασχοληθείς με τον Παύλο Φίσα. Θεωρείς ότι αν ασχοληθείς μπορεί αύριο ας πούμε, να, να πάρεις κάποια απειλήτικα μηνύματα από κάποιους Κοίτα, ασχολή... ή για τη 17 Νοέμβρη, συγγνώμη. Να ασχοληθείς με τη 17 Νοέμβρη και να πάρεις μηνύματα από κάποιου άλλου. Βεβαίω και όταν ασχολείσαι με το έγκλημα. Εγώ καθ' δεν είμαι ερευνητή. Ε, δεν ερευνώ. Ε, είμαι ένα άνθρωπο που με κάποιο. έχοντα ω εφαλτήριο το ενδιαφέρον μου και παρά το γεγονό ότι δεν είμαι δημοσιογράφος... Ε, με κάποιες, έτσι. με ένα δημοσιογραφικό έτσι, ενδιαφέρον. Ε, πιάνω κάποια θέματα. Το θέμα τη Χρυσή Αυγή είναι τεράστιο και όταν εγώ ο ίδιο για την Ταϊάννα μόνο δίνω δύο επεισόδια, γιατί Χρυσή Αυγή θα πρέπει να κάνω ολόκληρη εκπομπή. Και είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο θα είχε άμεσο, άμεση απόκριση στον ψυχισμό μου. Θα είχε ένα τρομερό reflect στον ψυχισμό μου. Ε, το θέμα του Παύλου Φίσα είναι ένα θέμα, μια δολοφονία. Είναι μια δολοφονία που άφησε στην Ελλάδα ε, Τρομερά ει πληγέ, θα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη με, με την Μάρθα Φίσα. Ε, ε, Μάρθα Φίσα, συγγνώμη. Συγγνώμη, κόλλησα. Με την uh, Μάγδα Φίσα. Με τη μητέρα του Μαύρου. Με την uh, μητέρα του Παύλου Φίσα. Τώρα για 17 Νοέμβρη. Έχω στείλει στην Τώρα Μπακογιάννη στο γραφείο τη, έχω επικοινωνήσει με του γραμματίστε να κάνουμε μια συνέντευξη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, βεβαίω. Εάν η 17 Νοέμβρη τώρα αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί μου. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, έβαλα και εγώ δύο παραδείγματα. Είναι πολύ σωστό αυτό που και με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά. Ότι ξέρει, και κάποιοι δολοφόνοι είναι και έξω. Στο πανεγκό τη Φρατζή είναι έξω, α πούμε. Είναι έξω. Μπορεί να είναι κάποιε ηλικίε, να είναι 60 χρονών. Πόσο είναι το. Εκείνα κοντά στα 60. Αλλά δεν θα κάτω. ο δικαιοσύνη θα ζούσε. Αν δεν είχε πάθει καρδιά, θα. ήταν βέβαια ακόμα στην ψυχιατρική κλινική του κοριδαλού. Όσο το πάρω πιο βαρετά, ω Κύπριο, εδώ οι συνταγματάρχε υποτιθέμενοι τη Χούντα και κάποιοι παράλληλοι, γιατί δεν ήταν μόνο 6, 7 και 10 άτομα, κυκλοφόρησαν και με μια χαρά τη ζωή του. μα έτσι ακριβώ. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Που δηλαδή... Που ήσαν τη μισή μου χώρα. Έτσι. Ακριβώ. Έτσι θα τα πούμε όλα ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Ποια είναι η κάμερα μου. Αυτή εδώ. Η δικιά σου. Αυτή εκεί. <laughs> <laughs> ε, ε, απλά ήθελα να δω. Βέβαια, αν... Βέβαια, έχω να σου πω ένα πολύ αστείο. Συγγνώμη, τρε ειδικό. Ε, ρίξω, 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 πολύ αστείο γεγονό. Πε κανένα αστείο μέσα να γελάσουμε κάτι. Έχω αρχίσει να ασχολούμαι με την εκπομπή. έχω βγάλει τέσσερα επεισόδια ένα μήνα. Ασχολούμαι. Ναι, είναι Ιανουάριο του 2022. Και είμαι στην Συγκρού. Φεύγω από, την... από το στούντιο που ηχογραφούσα. Σε παρκάρω και λίγο πιο μετά αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Σταματάω και έχω σκισμένο το λάστιχο. Σκισμένο τελείω το πίσω δεξιά λάστιχο. Και λέω αυτό είναι. Κάποιο πασχολούμε. Έμαθε. Έρχεται δική βοηθεία. κρίση πανικού εγώ. Σα παρακαλώ. Ε, Κάποιο προσπάθησε να με σκοτώσει. Μου λέει μου, έχετε <laughs> ε, Ρεμήσε, Κυρία μου, έχει τα πατήσει καρφί και έσπα στο λάστιχο. ηρεμήστε Ερεμήστε, κυρία μου. Λέω δεν το πιστεύω. Λέω είναι δυνατόν Εγώ είμαι με πολύ φόβο. Έχω σταματήσει τα εγκλήματα. Έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, όχι. Ναι. Εντάξει, προ Θεού. Ε, αλλά έχω να σου πω ότι εντάξει, ένα φόβο υπάρχει, ρε παιδί μου. Και τον Καραϊβά τον φάγανε. Εντάξει, μην... δεν θα. Και ένα άλλο στην Ελλάδα το φάγανε, νομίζω. Πότε ήταν το 11-12, ένα δημοσιογράφο. Πε το επιθέτω του. Αυτό με την Πόρσα. Τον εκδότη τη Ακρόπολη. Του Ακροπόλ. Ακροπόλ, νομίζω εγώ, ήταν με το Καγιάννη που πήρε φωτιά. Ε, όχι, ήταν πυροβολισμοί έξω από το σπίτι νομίζω. Ε, εκτέλεση. Ναι, ήταν εκτέλεση ενό δημοσιογράφου. πάνω πίσω το επιθέτω, θα σου πω αυτό είναι. Κάνε ένα ο εκτέλεση δημοσιογράφου. Ωραία. Θα ήταν το 8, 9, 10, 11, κάπου εκεί. Ήταν μέσα στην κρίση, μέσα στο... Ε, αυτό ήταν δημοσιογράφος. Ο, ε, αυτός, ο Γκιόλια. Αυτός, Γκιόλια. Αυτός, αυτός, αυτό δέκα, ξέρω, το 2010. Αυτό και επίση τον. Πε τον άλλο που είναι στο κόντρα. το. Είχε, τον, τον Χίο. Στέφανο ναι. Στεφάνο έχει από τον πυροβολή σα το πόδι. Ωραία. Ε... Αντιλαμβάνεσαι ο Χίο όμω ότι έχει βγάλει ένα άνθρωπο που κινείται στι άκρε, on the edge. Έχει ξεπεράσει τι άκρε. Έχει ξεπεράσει κάθε άκρα. Ε... κοίτα, είναι, είναι, Σίγουρα περνάει από το μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι πιθανόν να κινδυνεύω γιατί τώρα άγγιξα. Επίση υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή να ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο ένα συγγενή να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει από πού και ως πού εσύ τώρα να παίρνει τηλέφωνο. ο, είμαι πολύ ευγενικό. Έχει τύχει με την μαμά μια γυναικοκτονία. Λέω καλησπέρα. Στην αρχή ήταν λίγο, μου λέει, Πού βρήκατε το τηλέφωνο. Τη λέω, Σα ζητώ συγγνώμη. Τα... Ήταν... Μου λέει, Παιδί μου, δεν, δεν μπορώ να μιλάω πια γι' αυτό. Πόνο στη φωνή πολύ. Σε παρα... Μου την είπε γιατί ήταν μεσημέρι βασικά. Δεν μου ρωτήσα. είναι λέω. ζητώ συγγνώμη. Είμαι προσπαθώ να για αυτή την υπόθεση. Μου λέει Παι, παιδί μου, τι Μπορώ να μιλήσω με την αδερφή τη. Μου λέει σε παρακαλώ. Έχει δύο μικρά παιδιά. Απόφυγε σε... το. Με πόνο ψυχή. Είχα το τηλέφωνο τη αδερφή τη. Δεν πήρα μου γιατί μου το ζήτησε η κυρία αυτή. Η μαμά τη. Είναι δύσκολη τη δουλειά σου. Είναι. είναι πολύ δύσκολη πόνος. τη δουλειά σου. Γι' αυτό και πάω λίγο στα γεγονότα τώρα. Το true crime το αγαπάω. Αλλά το ένα πόδι μου πια έχει φύγει από το true crime. Είναι το documentary. Θέλω να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Θέλω να ασχοληθώ και με του ζωντανού. Mm. Μεγάλη κουβέντα. Κατάλαβα. Πονάει yeah. να ασχολούμαι με του νεκρού. <laughs> Μα όταν μου λε ότι κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορεί να τα βγάλει από μέσα. Εξ ψυχοθεραπεία είναι κάτι που πρέπει, θα πρέπει να κάνει και πριν. Έκανε και πριν. Όχι. Αλλά για κάτι όχι, όχι, που ήθελα. Δεν το, <laughs> ή... δε, δεν, το, δεν, το, Όχι, όχι. Ήταν Κατάλαβες. κάτι που ήθελα να κάνω. Μακάρι να μπορούμε όλοι. Ναι, βέβαια. Όλοι, πραγματικά όλοι. Ήθελα να κάνω ψυχοθεραπεία η εκπομπή μου έχοντας βασικά τα ακραία που συμβαίνουν στην εκπομπή μου και τα ακραία που συμβαίνουν στον κόσμο και βασικά εγώ τα αντιλαμβάνω μέσω τη εκπομπή μου έχοντας αυτό λοιπόν ως εφαλτήριο ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία και συνεχίζω για, και για άλλα θέματα που με απασχολούν και για λόγους ψυχικής συντήρησης πως πηγαίνω γυμναστήριο για το σώμα μου Τρει ώρε την εβδομάδα, προσπαθώ με τέσσερι ώρε την εβδομάδα να κάνω γυμναστική για το σώμα μου. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κάνω και για την ψυχή μου. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λε. Γιατί όπω αρρωστάει και το σώμα, λέει και ο μου, αρρωστάει και η ψυχή. <laughs> <laughs> και το μυαλό. <laughs> είναι αυτό που είπε η Ντίπη uh, Καπαντουκόνε. Στο... Okay. Uh, είναι μια uh, συγκλονιστική, μια από τι μεγαλύτερε indie star του Bollywood. Uh, ε, τι πει και μπορεί να θα σου πω αμέσω βασικά το λάθο. Το πει και πολύ της. γρήγορα, Ρεφίλε, αυτό και λέω τι. τι μπορεί, μπορεί, μπορεί να το λέω και λάθο βασικά, κάτι θα σου πω. Να, λοιπόν, <laughs> ε, είναι από το <laughs> επεισόδιο, από το Archetypes τη Meghan Marklin, από το επεισόδιο The Decoding of Crazy. Mm. Το Archetypes, τι είναι, είναι μια σειρά podcast που προσπαθεί να αποδομήσει uh, the labels and the tropes that, that hold women back. Έτσι ακριβώ το λέει, Τις, uh, τα αρχέτυπα, του ορισμού όπω η τρελή. The crazy woman, the misconception of ambition, mm. με τη Σερένα Βίλιαμ mm. και ουσιαστικά να καταλάβουμε λίγο όλοι μαζί για ποιο λόγο βάζουμε τα στις στι γυναίκε που τι κρατάνε πίσω. Ε, Deepika Pandukoni τη λένε. Deepika Pandukoni, αν την ψάξει, είναι η πιο διάσημη indie star του uh, Bollywood. To Bollywood. Και η γυναίκα λέει αυτή ε, ένα συγκλονιστικό ότι πώ γίνεται όταν πέφτει κάτω και χτυπά και κάνει μια πληγή στο χέρι να τρέχει αμέσως στο νοσοκομείο για να την γιατρέψεις για να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να κλείσει αυτή η πηγή mm. αλλά άμα σου συμβαίνει κάτι τραυματικό στη ζωή σου να το αμελείς, στο ψήσεις στην ψυχή σου τα, μα, τα τραύματα που έχουμε στο μυαλό και στην ψυχή μας είναι αόρατα τραύματα σε αντίθεση με τα τραύματα που έχουμε στο σώμα μα τα οποία είναι τραύματα που βλέπουμε και προσθέτω πολύ σωστά το έθεσες και ύπουλα να σου πω πολύ σωστά διότι... θα βάλουμε και εσένα στο podcast της Μέγαν ε, αρκετοί και είχαμε και ένα ψυχαναλυτή πριν τρία-τέσσερα επεισόδια, τον κύριο Ζέφυρο Καυκαλίδη, ο οποίο. Πολύ ωραίο επεισόδιο. Πολύ συγκλονιστικό επεισόδιο. μέσω της τη ψυχοθεραπεία με ψυχεδελικά, κυρίω το LSD25, που πλέον πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει και το ψάχνει και πάει σε άλλε χώρε και κάνει αυτή τη θεραπεία. Έχουν βρει τραύματα τα οποία ούτε ήδη, αυτό σου λέω ήπουλα, πράγματα. Και πιστεύω ότι, θα, θα κάνω και μια ταύτιση τώρα, όλοι αυτοί οι ανθρώποι που εν ή ακόμα και ένα serial killer κάνουν διάφορες κινήσεις, πιστεύω ότι όλες αυτές οι πράξεις έχουν μια δικαιολογία πίσω από αυτή. Δεν μιλάω ρε παιδί μου ότι α εν βρασμό ψυχής ο άλλος ε, είδε τη γυναίκα του που τον απάτησε, το έμαθε και βγήκε τη σκότωσε. Δεν Αυτή έχουν μια δικαιολογία, έχουν μια ένα, όχι, ένα, όχι, ένα όχι, στιγμή έναρξη. Μπράβο, αυτό, αυτό. Κάτι το πυροδότησε. Ναι, βεβαίω. Ναι, ο ναι, Θεόφιλο ναι. Εχίδη, α πούμε, νόμιζε ότι θα τον σκότωναν όλοι. Και όταν ο Θεό του γύρισε πίσω που βρισκόταν στον ιεροβράχο τη uh, Θάσου και γύρισε ο άνθρωπο, α πούμε, να δει τα κορδόνια του. Ε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Θεόφυλο Σεχίδη ήταν ότι νόμιζε ότι τον σκότωνε και τον πέταξε τον άνθρωπο από τον κρεμό, έπεσε κάτω και του κόπησε το κεφάλι. Ο Φρατζή γύρισε και είπε ότι ο λόγο για τον οποίο ξεχύλισε το ποτήρι ήταν επειδή με αμφισβήτησε τον ανδρισμό μου. Απλά καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι μισογενήστικε πατριαρχικέ εικόνε. Ακριβώ. Άρα, ε, σκέφτεσαι ε, αυτό βέ... ότι κάτι, κάτι, κάτι πυροδοτεί αυτή την ιστορία, που, η οποία μπορεί να μην είναι πέντε μηνών ή τέσσερα μηνών. Μπορεί να είναι ένα πράγμα το οποίο είναι 25 χρόνια και, μέσα του. Και εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή, αν. Είμαι με, με την αδερφή μου κάπου και κάποιο τη επιτεθεί. Μπορώ να το σκοτώσω εκείνη τη στιγμή. Μπορεί έτσι, δεν ξέρω πώ θα. Αλλά επειδή, πούμε, είχα κάνει μια συνέντευξη με μια καταπληκτική αγαπημαϊκό. Την αγαπάω, την αγάπη μου, στην Ερυφίλη Μπακυρλή. Στη δόκτωρα Ερυφίλη Μπακυρλή. Γύριζε και μου μίλησε και κάναμε ένα segmentation για του serial killer. Γενικά είναι πάρα πολλοί όροι και του κάναμε και στο Μυαλό ενό δράστη. Ένα σεμινάριο που πήρα στο KDVIM στο κέντρο διαβίου μάθησης μέσω της Παντού Πανεπιστημίου που η κυρία Φίλιμπε Κερλή είναι instructor και μα έλεγε, α πούμε, πω υπάρχουν άνθρωποι που είναι η εκλαγνία, α πούμε, δολο... serial killer, που παίρνουν, που παίρνουν, παίρνουν ας πούμε, δύναμη και του αρέσει και το ευχαριστούνται. Ναι, ναι. Είναι άνθρωποι που έχουν, α πούμε, cool off period, time. Δεν σκο... ας πούμε, ο Αντώνη Δαγκλή, όταν έκανε την πρώτη του δολοφονία, γυναικοκτονία σε μία από τι ιερόδουλε, σκότωσε πρώτη φορά το 92, μετά ξανά σκότωσε το 93. Αν θυμάμαι καλά τι ημερομηνίε, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω καλύψει την υπόθεση. Είναι μία συγκλονιστική υπόθεση τώρα και ανοίγουμε μία συζήτηση που θέλουμε πάρα πολλέ mm. ώρε. Στο μυαλό ενό serial killer. Στο μυαλό ενό δράστη, ακόμα καλύτερα. Oh. Πολύ δύσκολο. Πο, 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 μιλάμε πολύ μιλάμε σεμινάριο. για ένα ολόκληρο σύμπαν, δηλαδή δεν δε βγαίνει από μέσα. Ε, και το πιο συγκλωστικό για μένα αυτό που λες ότι κάποιε φορέ που έτυχε να δω, α πούμε σε κάποιε εκπομπέ που αναλύουν εγκλήματα και διάφορα σε mm. Discovery Channel και τέτοια ή στο διαδίκτυο, με αυτό ότι μιλούν ήρεμα οι serial killer. Εμένα με. με, με, με... Τόσο πάνω πράγμα, έχω μιλήσαμε με τον δικηγόρο ενό δολοφόνου. Mm. Πολύ διάσημο. Και πρόσφατο. Ναι. Mm. προσπαθώ να πετύχω εκεί ίσω μια συζήτηση. Θα δείξει. Φυκάζεις να βγάζει μέσα. Ε, 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 βλέπω ότι επιλέγει να, να, να βρει δικηγόρου. Δηλαδή, γιατί είναι άνθρωποι που τα ξέρουν από μέσα. Είναι οι άνθρωποι που τα ξέρουν από μέσα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν την καλύτερη γνώση τη ελληνική. Συνήθω. Και μου μιλάνε πάντα με τρόπο με τον οποίο. Η νομική επιστήμη είναι μια συγκλονιστική επιστήμη. Είναι μια επιστήμη που έχει τρομερέσα. Ε, είναι με τρομερή... Ένας λαβύρινθος. Δη... Δηλαδή, ο Δημήτρης Λιγνάδης κατηγο... κα... καταδικάστηκε ως ένοχος. Κι όμως, αντί να φυλακιστεί, έφυγε μέχρι την επόμενη δικάση μου. Αφέθηκε ελεύθερος ως ένοχος. Εγώ, εσύ, όλοι μας που δεν είμαστε νομικοί, αυτό μας βγάζει από τα ρούχα μας. Mm. Τρελαινόμαστε εν πώ γίνεται ένα άνθρωπο ο οποίο καταδικάστηκε για δύο βιασμού ανηλίκων να βρίσκεται στο σπίτι του αν δεν πληρώσω το ρεύμα, π.χ. να πρέπει να πάω δικαστήριο. και όμω, το νομικό μα ε, πλαίσιο, ε, ο, νομικός, ο ποινικό κώδικα ορίζει ότι παρά το γεγονό ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο κρίθηκε ένοχο, το δικαστήριο τον κρίνει ω μη ικαν, όχι μη ικανό, ω κρίνει τον ίδιο ως έναν άνθρωπο του οποίου η εγκληματική δράση δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί καθώς πλέον είναι γνωστός, καθώς μπορεί να έχει μεταμελήσει, καθώς χιλιαδείο, οπότε και αφήνεται ελεύθερος εκτός οφρονιστικού ιδρύματο, γιατί η, ο βασικός σκοπός της φυλακή δεν είναι να σε τιμωρήσει, είναι να σε σοφρονίσει. Οπότε και αφήνεται ελεύθερο μέχρι τη δεύτερη δικάση μου, μέχρι το εφετείο. Και πού είναι το σπουδαίο αυτό. Δεν είναι σπουδαίο. Αλλά είναι η νομική επιστήμη. Άκου τώρα η νομική επιστήμη. Όταν λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικηγόρο να μου εξηγήσει αυτό ακριβώς το πράγμα απέναντι μου, ένα θα το επιδιώξω. Και θέλω να του πω ότι πώς το θεωρείτε σε αυτό δίκαιο ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε να είναι ελεύθερος. Πώς είναι λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό. Και όμως ο ποινικό μας κώδικας το επικυρώνει. Okay. Και μάλιστα αυτό είναι νόμος ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι Εράθεση. μόνο στην Ελλάδα. Είναι... Γενικά η δικαιοσύνη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γινόταν ε... πουθενά αλλού λοιπόν, αυτό, αν με ρωτά. Μην το πει. Έχουν γίνει διε... Μην Τέστα, το πει. <laughs> είναι κάθε χώρα. Έχει κυρίω ε, θέματα πολιτική και <σοφίλαι> θέματα δικαιοσύνη. Εκεί που θέλει να δει, θα δει. Εκεί που είναι τυφλή, είναι τυφλή. Και το χρήμα εξαγοράζει τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που γίνονται αυτά. Γίνονται και στι πιο καλέ οικογένειε. Σαφώ. Ερώτηση ενό εκατομμυρίου. Δεν mm -hmm. σου κάνω και τα χέρια μου έτσι. Yeah, Έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτά που ένα επεισόδιο που αναφέρεσαι σε κάποιον ω δολοφόνο, δράστη κλπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή είτε σε ένα κελί, είτε είναι κάπου αλλού, είτε είναι έξω. Δεν λέω ότι δεν είμαι απειλή, ναι, κατάλαβε. Ναι. Α πούμε ότι είναι σε ένα, σε ένα κελί και σε ακούσει σε ένα δωμάτιο και έχει κινητό και έχει Spotify και έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Το έχει σκεφτεί ποτέ. Ναι, χαρά μου. Το θέλω. Το, το επιδιώκω. Το έχει σκεφτεί Και όμως? μακάρι να μου στείλει και μήνυμα. Και μακάρι να με πάρει και τηλέφωνο αν θέλει. Ε, Όπω σου είπα, δεν θα του κρίνω εγώ του έχει κρίνει δικαιοσύνη. Εγώ δεν είμαι πάνω από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν κάποιοι δολοφόνοι που δεν θα ήθελα να δω ποτέ μπροστά μου και δεν θα του μιλάω και δεν θα δεχόμουν να του μιλήσω. Ποτέ. Όπω ο Κορκονέα που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Mm. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα το ανεχόμουν αυτό και δεν θα το επέτρεπα. Ε, ο αστυνομικό λε. Ναι, ο αστυνομικό. Ο επαμεινόντα Κορκονέα. Ο οποίο δολοφόνησε τον 2008, ναι. το, το 2008, το Σεπτέμβριο, νομίζω ήταν το 2008. Μπορεί να λέω. Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ήταν. Παιδιά, σα ζητώ συγγνώμη που καμιά φορά με τι ημερομηνίε. Δεν αλλά... χρειάζεται να τα βρίσκω. εγώ να καταλάβει, δεν, <coughs> δεν ήμουν καν εδώ. Δεν ήμουν καν, Πού ήμουν, ήμουν Αμερική τότε όταν έγινε αυτό. Και θυμάμαι όμω. Ναι. Ότι κάει και το σύμπαν. Ναι. Δεν γινόταν τόσο πολλά επεισόδια τότε. Νομίζω <coughs> πρέπει να ήταν Οκτώβριο του 2008, κάπου εκεί. Αλλά εντάξει, αλλήμον να θυμάσαι τα πάντα. Εντάξει, δηλαδή. να σου πω κάτι, όταν καλύπτω μια υπόθεση, δεν μπορώ μετά να ξεχνάω τώρα πληροφορίε. Γιατί, ε... ποιο το λέει. Εγώ. Εντάξει, είναι και ένα που κάνει. και έρχεται remaster. Εγώ πολλέ φορέ προσπαθώ να θυμηθώ κάποιου πολύ παλιού που κάναμε podcast. Φαντάσου, για να, να καταλάβει. Ναι, έχει δίκιο. Ε, τον... Το ε, τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβριο. 6 Δεκεμβρίου του ε. 2008-2008. Το Δεκέμβριο του 2008. 2008 το δεκεμβριο του 2008 Θέλω να κάνουν επεισόδιο με τη μαμά του. Mm. Την Τζίνα Τσελικιάν. <laughs> ε, τέλος πάντων. Ε, λοιπόν, ναι. Εγώ δεν του κρίνω. Εγώ δεν λέω τίποτα διαφορετικό από τη δικογραφία. Και αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγουν να σκοτώσουν κάποιον, πιστέψτε με από όλα αυτά, τα, από όλε αυτέ τηλεδίκε που γίνεται, είμαι ο τελευταίο άνθρωπο που θα κάνω κακό. Όχι, ναι, ναι. Γιατί του δε... φέρομαι και με στο δολοφόνο με σε... σεβασμό. Μου τι, τι λε τώρα. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Όχι, μα δεν παίρνει, δεν έχει ε, ε, βαρύδια για να δίνει δεξιά-αριστερά. Ακριβώ. Θα βαρέσει το πράγμα. Δεν, δεν, είναι αυτό που θέλω να πω. έχει σκεφτεί όμω ότι. Ρε, παιδί μου, κάθομαι τώρα τόσε ώρε. έσου έχει μπει μέσα στο μυαλό, έτσι, εντελώ στο ψυχολογικό κομμάτι. Ότι μπορεί και να τα ακούσει ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πώ θα νιώσει να τα ακούσει, ή πού θα είναι αυτό ο άνθρωπο σήμερα, ή έχει μετανιώσει για όλα αυτά. Εξ με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω αν έχουν μετανιώσει πολλοί άνθρωποι. Ξέρει, εγώ δεν μπορώ να σου το πω αυτό και δεν νομίζω μόνο ο ίδιο θα μπορούσε να σου το πει. Θα έπρεπε πούμε, να βρω τον του Φραντζή. Ο Παναγιώτη Φραντζή που έχει παιδιά τώρα. Μπορεί να με ακούν τα παιδιά του. Ναι. Έχει μια γυναίκα. Έχει... Θα ήθελα. Μακάρι να μου στέλνε κάποια στιγμή κάποιο με ένα άλλο επιθυμό και να μου λέει: κάτι με γιο του Φραντζή. Έκανε ωραία δουλειά ή δεν έκανε ωραία δουλειά ή αντέγαμε σου. Συγγνώμη κιόλα. Α πούμε αυτό που σου Η δουλειά μου πριν... δεν είναι στο απειρόβλητο βεβαίω και θέλω να ακούσω κάποιου από ναι. πρωταγωνιστέ όταν έχουν πολλέ φορέ, έχουν τεξί, Γενικά τι περισσότερε φορέ, α πούμε, έχει τύχει να έχουν, να, έχουν να έχουν, έρθει σε επαφή μαζί μου ε, συγγενεί των θυμάτων. Ποτέ συγγενεί των θητών. Αλλά ναι, έχει τύχει. και δύσκολο, και, τώρα, α πούμε, η κυρία αυτή η οποία μου σχολίασε στο Instagram κάτω από την φωτογραφία ναι. με το λεωφορείο, η αδερφή τη δολοφονήθηκε. Η αδερφή τη πέθανε. Ναι, ναι. Η αδερφή τη χάθηκε στο λεωφορείο. Mm. Και δημόσια μου, μου είπε ότι με ευχαρίστησε δημόσια. Που ασχολήθηκε, ναι μου έσκησε την ψυχή, ήταν πολύ σημαντικό. Με συγκίνησε πολύ. Και εύχομαι να έρθει στην Αθήνα, κυρία αυτή, και να την. Βλέπει τα σχόλια σου, ε. Βλέπω τα σχόλια μου, βέβαια. Στο, στο Instagram. Τώρα στι εφαρμογέ, στο Apple Podcast που υπάρχουν η δυνατότητα να σου γράψει ο άλλο, επίση τα βλέπω. Εντάξει. Επηρεάζεσαι. Ο, και από τα αρνητικά επηρεάζομαι θετικά. Προσπαθώ δηλαδή όταν μου λένε κάτι να πω πάμε ακόμα καλύτερα. Ναι. Δεν την κοιτάω όμως, πολύ δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πολύ τα βάσει πολύ υπόψη. Δεν τα παίρνω υπόψη μου και δεν τα κοιτάω και πολύ. Ε, Γιατί... Κοιτάω τα σχόλια που μου στέλνουν στο Instagram και τα εκτιμά και πάρα πολύ. Ε, ναι, ακριβώ. Γιατί δεν ξέρει από πού έρχονται και ποιου. Πούς... Ωραίο, ε. Κούλου ε, σχετικό. Cool. Cool. Είναι, είναι πολύ. Σχετικό. Δηλαδή, αν υπήρχε ρε παιδί μου, ας πούμε, podcast, αν είχε το... εικόνα, τέτοια ποτήρια πρέπει να έχει. <laughs> Φαντάζεσαι και να πεινώ. Γιατί περίμενε. Κοίταξε εδώ. Στο μεταξύ είναι. Αυτό είναι το τρομερό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Ναι. Έτσι, άμα βράσει συζήτηση με κάποιον, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα σπαθιά. Εγώ είμαι πάντα πολύ. Καλυβάτη, μου λέει να πάω το boomerang εδώ. <laughs> <laughs> <Ας> το είδα, <ρίξε laughs> Το είδα. Αυτό είναι από την Κίνα. Αυτό είναι ε, σπαθί, ε, συγγνώμη, μαχαίρι μικρό το οποίο είχα φέρει από τον Νότο Σαολίν. Πώ το μετέφερε. Τι, πώ το μετέφερε, μετέφερα με βαλίτσα. Κανονικά. Και τα σπαθιά και τα. Α, συγγνώμη, τα όπλα. Επειδή είναι. έχουν ένα special. Ναι, τα καταφέραμε σε ειδικό. είναι γιατί. Εκεί εγώ εκπαιδεύτηκα με ένα όπλο το οποίο ονομάζεται Μπό. Το Μπό ή το Κούν, όπω το ονομάζουν, είναι ένα παμπού μεγάλο. Ωραία. Αυτό το έχω σπίτι εδώ πιο πάνω. Και όλα αυτά τα βάλαμε μαζί σε ένα κουτί και τα φέραμε. Καταλαβαίνετε. Και το βάλαμε και αυτό, νομίζω. Αλλά ε, με ειδικέ άδειε μπορεί να τα μεταφέρει. Κατάλαβε. Δε Δεν το βάλαμε στο αεροπλάνο. Ναι, βέβαια. Δεν μου βάλε τσαπί. <laughs> Ένα σπαθί μου, ναι. Τίποτα, τίποτα. Και αν κάποιο διπλάνο σε ενοχλεί και βάζει το κατάνο πάνω. Ε, κυρία, συγγνώμη. Άσε <laughs> <Τις> μου... <laughs> <ας> με κοιμηθώ. Αυτή τη μου έκανε πολύ εντύπωση. Πετώντα για Άμστερνταμ. <laughs> ε. Ή, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ε, ο διπλανό μου Τη πει μου είναι Έτσι βγάζει το κινητό του να ακούσει και βλέπω ότι βγάζει να ακούσει αμένα στο podcast. Τι λε. Ναι. Έλα. Ντράπηκα, δεν είπα τίποτα βέβαια. Όχι, πρέπει να πει. Τι, είναι, τι μαλακίε ακούσει τώρα. το, σκέφτηκα να του πω. ότι χάλια μαύρα. Καλώς, 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 άκου, την Αθηνά από το μέχρι θανάτου. <laughs> <laughs> άκου του άλλου. Όχι, εντάξει, η, 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 με συγκίνησε πολύ γιατί ήταν στο κινητό του, ανοίγει το Spotify και είδα και ότι ακούει podcast. Και λέω Και ανοίγει το podcast μου και μάλιστα θυμάμαι ότι έβαλε τον Νίκο Σεργενόπουλο και πήγα να πούνε παλιό αυτό. άλλο. Είναι παλιό. Βάλτε καινούρια. Τροπή όμω που βλέπει εκεί τα άλλα. Ε, ε, είμαι... <laughs> <laughs> δημοσιογραφικό δαιμόνιο. Yeah. Που δεν είμαι και δημοσιογράφο. Πάνω από πάνω. <laughs> ναι, ήταν ρεσί και αυτό ήταν δίπλα μου. Είχε και το Max. Οπότε λέω. Πω, πω. Ναι, ναι. Λέω. Κάτσε να δω και. Στο μεταξύ, ήθελα να δω αν θα με ακούσει, αν θα το έβγαλε. Ο έβγαλε 55 λεπτά. Πόσο ήταν ο Σερβινόπλο, ήταν μία ώρα. Μία ολόκληρη το άκουσα. Ναι. Τον ε, ευχαριστώ πολύ. ε, πολύ. Είναι ωραίο επεισόδιο. Είναι ωραίο επεισόδιο. Ε, ε, μου άρεσε με την Ιωάννα την Παλαιοσπύρου γιατί αφήνει, και μια, αφήνει νότες αισιοδοξίας ναι, που γενικά και ως άνθρωπος η Ιωάννα πάντα ας πούμε σου από την πρώτη μέρα που βγήκε όλο, αυτή, όλο αυτό το πράγμα ε, δεν ήταν ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει μου έτυχε, έτυχε και τώρα αποφάσισα ότι θα είμαι μέσα στα τάρτα και η ζωή μου τελειώνει και... Ναι, και ότι θα αντιμετωπίσω εγώ ίδια τον εαυτό μου σαν τέρας Αντιθέτως, Όλο αυτό την ενίσχυσε. Ακριβώς. Και έφτασε σε ένα σημείο να δίνει αυτό ο άνθρωπο δύναμη σε πόσου άλλου ανθρώπου. Σπουδαίο πράγμα είναι. Μια πολύ. Σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, και όλο αυτό μένα, όταν έκλεισε ας πούμε, το podcast, λέω, Τι όμορφο. Τι όμορφο. Έτσι έκλεισα τη σεζόν. Τον πρώτο ναι. σεζόν μου. Ήταν πολύ δυνατή. Ήταν πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Και εντάξει, ήταν και το μεγάλο. Ήταν και, ήταν και η αρχή του rebranding. Ναι. Ήταν η αρχή του. του, του εναλλαγή. Κάτι... Ότι πάω να κάτι. Παιδιά, πια να σου πω, εμεί έχουμε, έχουμε, μια στήλη στο περιοδικό που ονομάζεται Τα Ισόψυχα τη Ζωή. Παλαιότερα είχαμε ένα άλλο, σε ένα άλλο περιοδικό που ονομάζεται Μερολόγια Ανθρώπων. Ε, αυτά παίρνουν πάρα πολλά ε, views, ενώ παίρνουν πολύ αναγνωσιμότητα. Ο κόσμο, δηλαδή, πολλέ φορέ ψάχνει τα περιοδικά τα αγοράσει για αυτό το πράγμα, γιατί το είχα μέσα. Δεν θα το κρύβω όμω ότι επειδή ήταν συγκλονιστικά κάποια, δηλαδή κάποιο να μιλάει για θανάτους και διάφορα, έλεγα «Θεέ μου, ας μην έχει αυτό το τεύχος». Δηλαδή ας μην έχει... Έχει δίκιο. Ναι, γιατί ας το κλείσουμε λίγο πιο ώρα τη χρονιά, ας την κάνουμε λίγο πιο διαφορετική, ας δούμε κάτι άλλο Κατάλαβε. Κατάλαβες. Και γιατί... το true crime στο εξωτερικό. Mm. Δεν είναι, είναι λίγο διαφορετικό. Είναι true crime νομικό, είναι true crime υπόθεση. Δηλαδή είναι να δούμε να ανασκοπήσουμε μια ολόκληρη υπόθεση. Εμένα πια είμαι λίγο μακριά από το true crime. Ναι γλαφυρές περιγραφές. αφού με την Ταϊάννα τώρα το βλέπεις ότι άλλαξε εντελώ το πράγμα. Δεν μιλάμε για, ουσιαστικά για, καθαρά για το crime oh, μόνο. Είμαστε ένα documentary. Τη, για ιστορία, είμαστε ναι. documentary, documentary, true crime, society, culture. Είναι... Ακριβώς, ειδικά το επεισόδιο το, επόμενο που, θα, ετοιμάζει τώρα που θα βγει για την ναι, Ταϊάννα. Για τη Ακριβώς, που δεν έχει καθόλου. Μιλούμε για το after death, uh -huh. για το τι ακουστήκαν, τι μένει προς τα έξω. Πολλά, είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, τώρα είναι αυτό που σου είπα και στην αρχή τη συζήτησή μα. Η Νταϊάννα είναι ένα κεφάλαιο από μόνη τη στην παγκόσμια ιστορία. Η Νταϊάννα είναι ένα κομμάτι τη παγκόσμια ιστορία που είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε. Ένα άνθρωπο, η οποία, όπω λέει και ο Ιωάννη Χοντή στο, στο, επεισόδιο μου, εκθέ τη έδωσε φωνή στου ασθενεί με HIV και με ε, φορεί του AIDS. Εδώ του έγκυζε. Μια γυναίκα που περπάταγε σε στρατόπεδο με νάρκε ξηρά για να δείξει που πήγαινε μια γυναίκα που πραγματικά εκθέσεως τη ανέδειξε κοινωνικά θέματα τα οποία τι ένας, με ένα member of Royal Family να υπάρξει στον ίδιο χώρο με ασθενή του Age του HIV. Ναι, δεν άρεσε πολύ στο παλάτι. Μπαίνει ο διάβολο, Συγγνώμη. Εντάξει, το παλάτι. Μπαίνει ο διάολο. Μα ακούω ότι το παλάτι θύμωσε με τον τάδε. Σιγά, ρε, έχετε κάνει τα έσχατα. Είναι έλεο. Και δεν περιμένα το κράουν για να μάθουμε ότι κάνει τα έσχατα. Α, μα περίμενε εσύ το κράουν για να δείτε. Ε, δε, όλη μέρα, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, συγγνώμη, αλλά έχω μάθει στη ζωή μου ότι οι άνθρωποι που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα, όλοι μαρκίσκαν. <laughs> Ωραία. Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή του. Και πήγε η Νταϊάννα ευτυχή και την έβλεπε να πηγαίνει με τα παιδιά τη και να τρέχει με κάτι. Θυμάσαι που ήταν κάτι παιχνίδι, γιατί ε, ναι, ναι, ναι. πρέπει να τρέξει η μαμά. Και το παλάτι λέει θύμωσε, γιατί. Τα... Η Deanna ήταν πολύ προσιτή στον κόσμο. Δεν είχε έσπα για τα το... τέτοια. ακριβώ. Η Ντεγιάννα δεν ήταν φτωχή. Η Ντεγιάννα ήταν από τι πιο, πιο βασιλικέ οικογένειε ε, ε, ε. του Λονδίνου. Η Deanna είναι ανάγεται στην οικογένεια ε, Spencer, Spencer. Ε, ε, ε. από το 17ο αιώνα. Αυτά μετά από ο Ιωάννη σκοντεί στο επεισόδιο, να ξέρετε. Μιλάμε για μια οικογένεια η οποία. Ε, ζ... Ήταν, ας πούμε, η, η, μαμά τη Πριγκίπη. Τη Σταύλου, με, με Ε. Δεν ξέρω πώ ακριβώ είχαν τα χρήματα έτσι και εγώ δεν το έψαξα τόσο πολύ. Δεν ήθελα να επικεντρωθώ τόσο ναι, 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 ναι. στη, 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 ζωή τη ω στην οικογένεια τη Νταϊάννα. Αλλά μιλάμε για ότι η μαμά τη ήταν κολλητή με την, βέσυλη, με την Πριγκίπη mm. Ήταν αγαπητή, δηλαδή μιλάμε για. Ο μόνο λόγο για τον οποίο ο Κάρολο είπε να παντρευτεί την Νταϊάννα ήταν επειδή ήταν από αριστοκρατική οικογένεια σε αντίθεση με την, Καρμέρα, με την Καμίλα Μπολ Πάρκερ, η οποία ήταν από μία απλή οικογένεια. Και ήταν και διασευμένη. Συγκλονιστικό, δηλαδή. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν εξ αρχή ο Κάρολο είχε πατριωθεί την Καμίλα. Βεσίλισσα, Ελισάβετ, η Μπέτ, ποια είναι η Μπέτ. Η Λίλι Μπέτ. Η Λίλι Μπέτ. Αν ήθελε την Μπέτ, την είχε. Εντάξει, την είχε, έφεγε τα τέτοια τη μετά. It was a bit crowded. Mm. It was a bit crowded. It was the three of us. Um. I want to be a queen on Αυτά έλεγε. Ε. Εντάξει, μενέχει, γενικά, η συνέντευξή τη το 1995 στο Μάρτιν Μπασίρ είναι. <φυ> Καλά, αυτό έχει ρίξει το. Αυτή με αυτή αυτοί, ξέρω, του Μάικλ Τζάκσον... Τι. Είχε κάνει μια Μάικλ ναι. Τζάκσον το 2003, νομίζω. Που ήταν. Ε... έκανε αποκαλύψει αυτό, mm. τι δικέ του. Και αυτή τη Ταϊάννα είναι συγκλωστικέ. Εντάξει, βέβαια, η, αυτή η συνέντευξη εκβιάστηκε από ψευδή στοιχεία που έδειξε ο Μάρτιν Μπασίρ στην Ταϊάννα. Μέχρι και έφτασε να, να τις δείξει μέχρι και ψευδές τέστα γημοσύνης της Νανά, της Δεντάς των Παιδιών, που δείχνει ότι την άφησε έγκυο ο πρίγκιπας Κάρολος. Ήταν μια, ήταν μια, μια oh. συνέντευξη που εκβιάστηκε από τον Μάρτιν Μπασέ oh. του BBC για να μπορέσει να κερδίσει την ανταπόκριση και να μπορέσει να κερδίσει την, το σεβασμό και να μπορέσει να κερδίσει κυρίως την εμπιστοσύνη της τότε Diana που και όχι μόνο ήταν... να την για την κάτσε στην καρέκλα. Για να την κάνει να μιλήσει όπω έπρεπε να μιλήσει. Πάντω μίλησε μόνη τη και μιλάμε τώρα. μπορεί να μα αφαίνει να ακούγεται πολύ αστείο εμά το. It was a bit crowded. It was a few of us. Και να το λέμε και να γελάμε. Αλλά σκέψτε ότι αν εμεί οι δύο φερειπίν είχαμε σχέση και ήταν ένα τρίτο. Φαντάζω εσύ που είμαστε άγνωστοι σχετικά. Που δεν. Φαντάζω εσύ να βγει να πει σε ένα. Στην τηλεόραση, ότι κάποιος απατάει. Αυτό, πάρτο και κάνει την αναγωγή στη βασιλική οικογένεια. Βεύε, δεν, μπορείς, φαντα... να, δεν μπορείς να, το φανταστείς. την δηλαδή, ώρα που το άκουσα αντίθετη, τι, τη... τι, Αυτό... θα έπαιξα. Εγώ να μπορούσα να είμαι μπροστά σε κάποιες στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας, θα ήθελα να είμαι μπροστά όταν η, 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 η βασίλισσα Ελισάβετ έβλεπε <laughs> την συνέντευξη <laughs> και ο Κάρολος, και, ο Κάρολος, που, και βασικό το επόμενο πρωί που ήρθαν οι εφημερίδες. Δεν μπορεί να φανταστεί, μπορεί να κάνεις την αναγωγή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Εδώ είναι ταμπού για μα να πούμε ότι μπορεί να βρίσκεσαι σε μια σχέση και να υπάρχει ένα τρίτο άτομο. Το είπε η Πριγκίψα τη Ουαλία, η επόμενη Βασίλισσα τη Αγγλία, το, το είπε η μητέρα. Του επερχόμενου διχάστη, Βασιλιά, ήταν συγκλονιστικό. είχε διχαστεί όλη η... Η, Αγγλία. η Αγγλία την επόμενη μέρα. Δηλαδή σε Νταϊάνικου νόσο... και μη Μην Νταϊάνικου. Νόσο... Αλλά τι να σου πω, όταν <συνέντυξη> μια συνέντευξη, η οποία επικρίθηκε <συνέντυξη> πολύ, γιατί κατέστρεψε τον ψυχισμό των παιδιών τη. <συνέντυξη> <συνέντυξη> ο Χάρη και ο Βίλιαμ, δηλαδή τι κάνεμε, παιδιά. Αυτά που υπάρχουν ακόμα καινούρθια, είναι από πραγματικά άπορο. Αυτό που σου είχα γράψει και σε μήνυμα είναι ότι η Νταϊάννα έπαιξε με τον διάβολο. Δηλαδή, το πήρε απόφαση ότι ξέρει, Αυτοί οι άνθρωποι εδώ μέσα δεν με μου έκαναν, δεν με θέλουν. Μου έκαναν ό,τι μου έκαναν, με χρησιμοποίησαν όπω ήθελαν. Θέλουν να με πιώνει. Δεν είμαι, ήταν αντιδραστικό ω άνθρωπο με τον τρόπο τη. Και αποφάσισε και πήρε την, δηλαδή, είχε δύο επιλογέ. Ή θα κάτσει τα αυγά τη και να γεράσει υπέροχα. Ή θα, θα παίξει με τη φωτιά, να χορέψει με τον διάβολο, να πατήσει πάνω σε σκηνή, μουσκεμένο, μισοκομμένο, με τον κρεμό κάτω να την περιμένει. Έτσι ακριβώ. Και νομίζω ότι τα πιο δύο comments, έτσι, που ε, έκαναν το περισσότερο έτσι χαμογετή. Ο κόσμο που δεν θέλει να σχολιάσει, αλλά μπαίνει και διαβάζει. Mm. Είναι το δικό σου και μια πολύ αγαπημένη ακροατρία του podcast. Α, ε, δεν θα πω το όνομά τη να μην θέλει, την αγαπά πολύ όμω. Και λέει: Θεωρώ πω ήταν δολοφονία. Η Νταϊάννα αφενό είχε, είχε, πολλ... είχε πει πολλά στα media και αφετέρου είχε τα κότσια να χωρίσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κάρλο ένα χρόνο μετά παντρεύτηκε. Επίση ο κόσμο τη λάτρευε. Έπαιρνε από πάνω του όλα τα φώτα τη δημοσιότητα και δεν το θέλανε. Mm. Ακόμα και με τα θάνατο είναι πιο αγαπητοί από αυτού. Τι έχει, <30, Τι> 35 <Τι> likes. <Τι> ναι. Και είναι και αυτό που λε: ότι αν και δεν το έχω ακούσει, βεβαίω πει και σχολεί χωρί να με έχει ακούσει. Έχει κασίγα για το πράγμα. Να με, ακου... με άκουσε όμω αυτό ζω. Από τα streams. Είμαι. Που δεν περιλαμβάνομαι. Ε, δεν το ακούσα ακόμη για να ξέρω τι ακριβώ. Δεν ξέρω, η πλάκα σου κάνω. Αλλά... Αν και δεν το έχω ακούσει ακόμα, θα έλεγα ότι η Άννα έπαιξε με τον διάβολο και δυστυχώ έχασε. Σπουδαία προσωπικότητα που έλεγε και ξεχωρίζει από του υπόλοιπου του παλατιού. Βέβαια. Και ποιο να ξεχωρίζει, ο Κάρολο. Ο Κάρολο, μαλάκα. Ναι, συγγνώμη κιόλα. ο, ο... ο ε, Πριν ψάνα τίποτα, ήταν βαρετό αν, όλο. Αν, ε, για μένα, εγώ το είχα πει πολλέ φορέ ότι αν αυτοί αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα των Άγγλων, οι Άγγλοι έχουν αποτύχει. <laughs> το έχω πει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Ε, <laughs> ότι αν αυτοί οι άνθρωποι, όντω, και μιλάμε ότι. Ρε, παιδί μου, η, η Ελισάβετ όταν ήταν νεαρή, όσο μεγάλωνε, όσο περνούσαν τα χρόνια, γίνονταν χειρότεροι. Ο άντρα τη. Ο άντρα τη, ο οποίο ήταν ένα αλαζόνα, ένα ήρωνα, μια ζωή. Ακριβώς. Δηλαδή, είτε απέναντί τη. Και, και, το ξαναλέω, δεν περιμέναμε το κράνο για να το μάθαμε, αφού φαινόταν. Και την αντιμετώπιση που είχε σε άλλε χώρε. Εδώ στην Ελλάδα, την αντιμετώπιση που είχε ο ίδιο και την αντιμετώπιση που είχε από άλλου. Εμένα αυτή, οι πολύ σνόμπ, οι πολύ υπόσχοι άνθρωποι, εμένα μου φέρνουν αλλεργία. Και, ε, ε, γιατί του βλέπω, του μετράω και βλέπω τι άνθρωποι είναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα εγώ, ότι, εγώ. ότι έχει η Ερμέ ε, σέλα το άλογο του και ξέρει κάνει αυτό και έχει ένα άλογο αραβικό 40.000, πόσα είναι, 200.000. Με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει τι έχει μέσα. Έχει δει αυτό το meme που λέει: uh, Τον πέθανε Βασίλισσα, uh, England's faith is in good hand, και λέει: The hand in question, in question. και yeah. έχει τα δάχτυλα του Καρόλου yeah. που είναι σαν λουκάνικα. Γιατί εντάξει, η μοναρχία δεν ξέρω πόσο πολύ ακόμα έχει. Δεν έχει. Εάν το πάρει ο Βίλιαμ και η Κέιτα έχει, περιμένουν πολύ The New Blood. Ήταν The Fab Four. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Χάρη ήταν στο παλάτιο ε, Δούκα του Σάσεξ ή Μέγαν Μάρκλου, Duchess of Sussex, και ε, πριν γίνουν Δούκα και δούξετ, πριν γίνουν πρίγκιπα και πρίγκιψε τη Ουαλία, ήταν ε, ε, Δούκα τη Ουαλία, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. ήταν The Fab Four. William, Kate, Μέγαν και Χάρη. Ήταν The Fab Four. Ήταν ε, το μέλλον, μέλλον τη μοναρχία. Αυτοί οι άνθρωποι <laughs> μπορούν να. Οι τέσσερι άνθρωποι είναι σαν να είναι η Νταϊάννα. Η Νταϊάννα μπήκε στο παλάτι 20 ετών. Η Νταϊάννα έδωσε φιλή ζωή στη μοναρχία. Όσο και αν δεν το πιστεύουμε. Γιατί η Πριγκίψη Ελισάβετ, και αυτό δεν το λέω, μου το πουθανά στον καβό, το πιστεύω κι εγώ. Όμω έμαθε πολλά από την Νταϊάννα. Έμαθε πάρα πολλά από την Νταϊάννα. Έμαθε να είναι πιο ανθρώπινο με του ανθρώπου, παιδί μου. Αφού δεν θυμάσαι, όταν είχαν κάνει, όταν είχαν κάνει την περιοδία στην Οκεανία το 85 86 το 1984 η, Βασίλη, πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον πρίγκιπα Κάρλο. Όσοι ήταν στην Αυστραλία τότε λέγανε πω πω είμαστε από το λάθος πεζοδρόμιο. Γιατί, Γιατί από, το ίδιο, αυτό, από το απέναντι περνάει η Νταϊάννα. Όπου για νήσουνα δεν, δεν μετρούσες δίπλα στην Νταϊάννα. Δεν μετρούσε δίπλα σε αυτόν τον, άνθρωπο μορφή. Δεν μετρούσε αν ήσουν να δίπλα. Σε αυτή, τη ζωή, σε αυτή τη ζωή που τα πάντα έχουν ουσία. Και η ουσία του παλατιού σήμερα. Είναι κάτι συμβολικό. Είναι working royals. Ωραία. Σε αυτό το συμβολικό και μη ουσιώδε κομμάτι που έχουν οι Άγγλοι και θέλουν να έχουν το queen and the king and whatever, θέλουν να το συνεχίσουν αυτό γιατί είναι τη παράδοση ανθρώπων κλπ. κλπ. Εγώ θα έλεγα ότι αν θέλουν να το συνεχίσουν πρέπει να πιάσει με τα σημερινά πρότυπα. Το λέω και για την εκκλησία. Αν θέλει να υπάρξει εκκλησία τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εξελιχθεί. Εντάξει, αυτό το έγινε ένα θαύμα πριν 4.000 χρόνια ή 2.000 χρόνια γιατί ένα Άραβα εκεί που του έχουμε αλλάξει το όνομα σήμερα και τον έχουμε ασπρίσει και του έχουμε βάλει μια εικονίτσα και πρέπει να τη φυλάμε συνεχώ και το λέμε ότι το όνομα του είναι έτσι. Ε, έκανε ένα θαύμα τότε και πρέπει εμεί σήμερα να το ακολουθάμε. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ωραία. Και ούτε είμαι υπόχρεο εγώ να βάλω το όνομα μου, το όνομα των παιδιών μου, να το ονομάσω αυτό γιατί σώνει και καλά επειδή γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να εξελιχθεί και να κάνει νέα πράγματα. Θε να σου πω ότι είναι τα νέα πράγματα, αλληλοβοήθεια. Να φανερά, κατά φανερά για να πει ότι ο ρόλο τη Εκκλησία τα επόμενα χρόνια θα είναι να βοηθά ανθρώπου, πραγματικά άνθρωπου. να του κάνει ευλογίε. Όχι, 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 αυτό. Ε, μην ξανακάνει αμαρτία. Όχι. Βοήθαν ανθρώπου. Έγινε ένα πόλεμο. Η εκκλησία πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα. Σαν τον Ερυθρό Σταυρό, για μένα αυτό είναι. Συμφλέψω όμω ότι καμιά φορά, σε μεγάλη συζήτηση και αυτή, ε, οι εκπρόσωποι τη εκκλησία, και ο τό του κόσμου, καλή ώρα τώρα που γίνεται όλο αυτό χάο. Τι να πούμε, πώ μπορεί να το πιάσει αυτό, πώ να το πιάσει. Πάμπλουτι, ακίνητα δώρα, όλα, όλα στα ονόματα του πατέρα Αντώνιου και τη Πρεσβυτέρα, λογαριασμοί με εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ. Ποιο στείλει αυτό. Και οι κακοποίησει παιδιών, σεξουαλικέ κακοποίησει. Ποιο στείλει. <laughs> <laughs> όλοι αυτοί που εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν ξεκάθαρα για να πούν ότι. Δεν σου λέω τι θα ότι θα αναγνωρίσει ότι ο πατέρα τον ή ο κάθε πατέρα Αντώνιος ή ο άλλο που βιάζει με τον κολονό, το παιδάκι και το διέδιω, αν ξέρω εγώ, ότι αυτοί είναι αγιοί άνθρωποι κλπ. Εγώ λέω να μην Μπος το βλέπει. Να μην. Κοίτα, θα σου πω κάτι που μπορεί να έχει ανθρώπου. Ε, Μετακομίζοντα πριν ένα μισή χρόνο στην Ελλάδα έχω δει σε μεγάλο βαθμό ε, τα απομεινάρια του ειδωλολατρισμού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να τραγουδάει άνθρωπος και από κάτω να του ρίχνουν τριαντάφυλλα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αν μου πεις αυτά τα έξερες, τα ξέρω. Θα σου, θα σου πω όμως, μπορώ να σου φέρω 100 παραδείγματα για να δεις. Μητσοτάκη γαμιέσαι, όπου ε, βγαίνουν και λένε και το έχουν κάνει κουλτούρα και σλόγγαν και λούμπεν και διάφορα και 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 και. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης μια μέρα σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, πάνω από τα Τρίγαλα ή οπουδήποτε ή εδώ πιο κάτω ή σε μια κλησία μια Κυριακή εδώ κάτω, 200 άτομα του φυλάνε το χέρι. Αλήθεια ή όχι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτό το πράγμα εγώ θέλω οι ανθρώποι Υπάρχουν να ξυπνήσουν. Υπάρχουν και οι τρελοί δεν, δεν μπορούμε να του βάλουμε όλου τρελού. Όχι, πλάκα σου κάνω και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και, και αυτόν τον όρο και, καταχρηστικά. Και θα το κλείσω ω εξή. Προσπάθησα να το αναλύσουμε στο μυαλό μου. Και αυτά που λέω δεν θέλω να επειδή. Α, ε, ήρθε εσύ να μα πει. Όχι, απλά λέω αυτό που βλέπω. Ε, κάθε χώρα έχει τα κουσούρια τη, τα καλά και τα κακά. Ε, η Ελλάδα, επειδή τη δεκαετία του 50, του 40, του 60, τα παιδιά ήταν τέσσερα και πάνω σε μια οικογένεια ή τρία και πάνω σήμερα είναι δύο και κάτω ή άντε τρία και κάτω. Είναι περισσότερη η γερουσία και όλοι αυτοί που εύκολα θα δώσουν το ψήφο τους στον κάθε οποιοδήποτε βουλευτή να μην ξεκινήσει τώρα να ονομάζω διάφορους γιατί τους υποσχέθηκαν ότι θα τα σκίσω αυτά ή ο άλλος γιατί, ή γιατί ο άλλος είναι όλη μέρα στον, Αντάδε δημοσιογράφο στον αυτιά και όλη μέρα κάνει αυτή την. Στον α... παπαδάκι. Ναι, και στον παπαδάκι και στον άλλο τον. Πώ το τον άλλο τον... τον. τον Πορτοσάλτε. Πορτοσάλτε, ξέρω εγώ. Ωραία. Και ε, είναι περισσότεροι. Γι' αυτό πολλέ φορέ όταν λέμε εξαίσθηση, η νέα γενιά θα αλλάξει. Μα δεν μπορούν. Είναι ένα στου πέντε οι νέοι πλέον. Είναι. Δεν μπορούν εύκολα. Ε, ε, έτσι πιστεύω. Όχι, εγώ συμφωνώ απολύτω. Είναι... έχει πολλά ακόμα νέα γενιά και η νέα γενιά. 56 περιλαμβάνομαι στην γενιά λόγω ηλικία. Ε, δεν ξέρω πόσε αντοχέ έχουμε να αλλάξουμε κάτι ήδη σαθρό. Και θα το αφήσω okay. εκεί. κοίταξε, αλλάζει. Αλλάζουν τα πράγματα. Πριν 10-15 χρόνια δεν, ξέρα, με, δεν υπήρχε τόσο σεβασμό για τα ζώα. Ε, και το έτσι, okay. διαχώριζαν τους, αυτό θα σου λέγα. Του ανθρώπου του έλεγαν, του κοροϊδεύαν. Ο εκφοβισμό δεν είχε τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Του έκαναν μπουλνιγκ και ήταν αστείο. Έτρωγε ε, ξύλινο. Χοντροφοβισμό, ναι, ήταν χοντροφοβία. Λέτε, ναι. Τι έκανε. Άσε να δω τι. Το ε, είναι, είναι τόσα πολλά. Σήμερα είναι πιο ευαίσθητη η κοινωνία. Ε, αλλάζουν τα πράγματα απλά εντάξει, μπορεί να μην κάθε χώρα φυσικά είναι διαφορετική. Όαι. Διαφορετικό να πα, α πούμε, ξέρω εγώ, τώρα στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, ε, βέβαια. Διαφορετικό να πα, α πούμε, ξέρω εγώ, στο Κάιρο. Μα ε, ε, βέβαια, στη Νέα Ζηλανδία είναι και ειδικά θέση και μία από τι χώρε οι οποίε Νέα Ζηλανδία δηλαδή, νομίζω είναι, και πιο, είναι, η πιο καλή χώρα να ζει. Ποια ήταν η Αυστραλία, η Μελβούρνη. Ε, κοίταξε, είναι Μελβουρνή πολλές πόλη. Υπάρχει το Τορόντο, είναι ο το Καναδά γενικά, χώρε με υψηλό βιωτικό επίπεδο, η Νορβηγία, η Νέα Ζηλανδία. Αλλά να σου πω όμω, πολλέ φορέ το, το ψηλό βιωτικό επίπεδο μπορεί και να. Σε παγιδέψει. Ναι, γιατί αυτοί μιλάνε για τρόπο ζωή κατά κεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή περνάω πολύ ωραία εδώ γιατί παίρνω έναν παγλωμιστό. Αλλά δεν ξέρει όμω ότι αυτό το πράγμα είναι Σόν και καλά. Ε, ται, είναι ελευθερισμό και παγίδευση. Γι' αυτό και η Ελβετία τελου... δεν είναι τόσο ψηλά. Καλά, σίγουρα τώρα η Νέα Ζηλανδία. Άλλη βέβαια. Αλλά η Νέα Ζηλανδία 100% έχει όλα και όλα αυτά. λιμένα και ελευθερία του λόγου. Και ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και, ε, και μια πρωθυπουργό. Γιατί είναι, είναι γυναίκα η πρωθυπουργό του. Καταπληκτική που την έχω ακούσει στα πρότυπα τη Σαρα Σαραμάτι, νομίζω λέγεται Φιλανδί. Ε, γενικα mm -hmm. εμένα μου αρέσει πολύ η Νέα Ζηλανδία. Θέλω πολύ να την επισκεφτώ. Οι χώρε που είναι στα άκρα του. Ακριβώ, του αυτού κόσμου. Πιο, πιο μακρομακρισμένοι. Εντάξει. Βέβαια, εμένα με φοβίζει πολύ τη Αυστραλία. Σε μόνο σου, σε μακριά από όλα. So what? τι, θα βγει I don't know, αλλά είναι σε μακριά από όλα, ρε. Σε μακριά από όλα. δηλαδή, τώρα εμεί στην Ευρώπη είμαστε και που καθημερινά ξυπνάμε και δεν. Όποιου. Ε, του κατέβει στο μυαλό να κάνει κάτι. Και το μαθαίνουμε, δηλαδή, εμεί που έχουμε του καλάδε, που έχουμε τον ένα, που έχουμε τον άλλο, εν καλύτερα. Όχι. Ε, εγώ πάρα πολλέ φορέ είπα ότι στην Ισλανδία θέλω να ζήσω. Αλήθεια. Ε, πολύ όμορφη χώρα. Θα μένει για πάντα εκεί, Όχι. Ε, πουθενά δεν θέλω να μείνω για πάντα. Για λίγα χρόνια. Ωραία. <σχ> ε. Μεγάλη συζήτηση. Ε, βέβαια. Ε, Αυτά που λε. Πέρασε ωραία. Πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Αντιθέτω, δεν θέλω να φύγω. Ε, Καλύψαμε έτσι, ωραία θεματάκια. Είσαι πολύ καλό συνομιλητή και Συγχά, μου έβγαλε πολύ ωραία πράγματα να πω και πράγματα που δεν έχω ξαναπεί σε άλλε συνεντεύξει που έχω δώσει. Και... Είσαι πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Μου Τα αρέσει... λέω πολύ... εγώ, αλλά δεν μου αρέσει να τα ακούω. Σε πολύ σπουδαίο οικοδεσπότη <χει> τότε για να το κάνω πιο. <χει> και σε ευχαριστώ από καρδιά που. Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ ε... και για το δώρο τη Τρούφε να τις ε, καθαρίσουμε απόψε. Ε, να τις καθαρίσετε. Στήνουμε και μια φωτογραφία ότι... Αυτό έλειπε να μην σας φέρω κάτι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σένα την κούκλα και το Μάνο. Μάνο. Ο Μάνος είσαι στα πόδια μου. Ε, έρχεται κοντά σου τώρα. Ε, 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 κοίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ε, σου ε. πω ότι κάνεις μια σπουδαία δουλειά. Θα το κλείσω έτσι λίγο πιο... Mm. Όπως, 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 νιώθω εγώ πραγματικά για σένα, ότι κάνεις μια σπουδαία δουλειά και θα ήθελα να συνεχίζει να την κάνει, είτε με την πορεία των, που εσύ, απο, εσύ αποφασίζει. Δηλαδή, τι φύγει από το true crime που έχεις ήδη, περίπου έχει φύγει. Είμαι ήδη. Είσαι ήδη εκτό. Τα μου. Ε, μου. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος όσο σε γνωρίζει, θα καταλαβαίνει τι ακριβώς θες να κάνεις. Γιατί πιστεύω ότι τα όνειρά σου δεν τελειώνουν εδώ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν χρειάζεται καν να σε ρωτήσω. Ξέρω ότι τα όνειρά σου τώρα ξεκινάνε. Ε, Έχεις αυτή τη σπερτάδα και ξέρεις πώς να κινηθείς στο θέμα που καταπιάνεσαι, που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή υπάρχει ο χάρτης, υπάρχει ο χάρτης που είναι έτοιμος. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε δεν είσαι δημοσιογράφος, τα εκτελείς όλα με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Ε, θα χαρώ πολύ να ακούω για χρόνια τα επεισόδια σου και να τα δω να εξελιχθούν και σε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι οι ε, ανθρώποι θα ασχοληθούν μαζί σου και θα κάνουν συνεργασίε και διάφορα. Θα έχουν μόνο θετικά πράγματα να κερδίσουν από σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, και η αλήθεια είναι ότι έχοντα ω εφαλτήριο το, το podcast μου, τα γεγονότα που συγκλώνησαν, έχω σκοπό να το διευρύνω και να μπορέσω να κάνω κάτι mm -hmm. ακόμα μεγαλύτερο. Α, και όντω, το podcast είναι μόνο η αρχή. Mm. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ίσως τηλεοπτικά, ίσως σε πλατφόρμες, αν μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μπορεί Μακάρι. να το ξαναμίξει. Ναι. Το λέω εγώ για να κατάλαβε. Ε, ναι. Μάνο <laughs> 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 πεζιά. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για ευχαριστώ που μα ακούσατε. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Να και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλεί. boom